σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Εξελίξεις και ανατροπές. Κοντά μας ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη, για τις νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση του θανάτου σε τροχαίο του γνωστού τραγουδιστή και συνταρακτικές εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με το βιτριόλι. Έδωσε τις πρώτες εξηγήσεις ο γυναικολόγος της Ρόδου για τις 20 μηνύσεις εις βάρος του από γυναίκες που τον καταγγέλουν για ασελγείς πράξεις. Τι απαντά καταγγέλουσα σε όσα επικαλέστηκε. Απευθεία σύνδεση με τη Ρόδο. Δεν είμαι ένας, μα είμαστε πολλοί. Ήρωες της πρώτης γραμμής που πολεμούν στα ίσα τον κορονοϊό έγιναν τραγούδι που δίνει κουράγιο στους νοσηλευτές συναδέλφους τους αλλά και τους ασθενείς. Απευθεία σύνδεση με το νοσοκομείο Σωτηρία. Ετοιμαζόμαστε για σπιτική γαλατόπιτα από τα χέρια της Εύας Παρακεντάκη σε απευθεία σύνδεση με το Ρέθυμνο. Μεσημέρι με ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Παντελίδη, του αδελφού του Παντελή Παντελίδη, φαίνεται είναι γνώριμες οι φωνές, οι μουσικές, σε μουσική και στίχους δικούς του, του Κωνσταντίνου. Μάγδα Τσέγκου, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ στον Νίκο Τριφωνόπουλο μέχρι, το μουσικό μας επιμελητή, μέχρι να το πω, να βρει το Happy Birthday. Τα γενέθλιά σου σήμερα. Ναι, είναι τα γενέθλιά μου, Γιώργο, καλημέρα. Ζήνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετών. Ετών, περάσαμε τα 40. Αν νόμιζα 25. Άστα, Ζήνα. Είμαι και εγώ 25. Κοίταξε όμως, να είμαι ειλικρινής. Σημασία έχει, όχι πόσο χρονών είσαι, αλλά αν είναι καλά τα χρόνια, αν είσαι ήρεμος, αν έχεις την υγεία σου. Και όσο περνά ο καιρός και βλέπουμε και αυτά γύρω μας, με δόξα τω Θεώ. Rapid test, είμαστε καλά, καλά οπότε όλα καλά. Έρχεται και ο Σταύρος Νικολαίδης στο rapid test. Μπες, αγόρι μου. Έτσι, δεν κάνει να φιληθούμε, να αγκαλιαστούμε, που λέει ο άντρας με το μουτσικός, αλλά η αγωνιά. Είσαι πιο μεγάλη και από το Μουτσινά, που είναι 22. Καλά, ο Μουτσινάς είναι μικρότερος από μένα, είναι αλήθεια. Ναι, τι κάνεις, Μουτσινά, καλά είσαι. Στη μεσαία, παρακαλώ, για να τηρούμε τις αποστάσεις, τις δίμετρες. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα θα κάνουμε αποκαλύψεις σημαντικές σε δύο θέματα που νομίζω το τελευταίο διάστημα ήταν από τα θέματα της εκπομπής που σας έχουν αγγίξει πάρα πάρα πολύ. Αφορά στο θέμα του Παντελή Παντελίδη, αλλά και της Ιωάννας, το θέμα με το βιτριόλι. Ο Απόστολος Λύτρας, ο δικηγόρος και στις δύο αυτές υποθέσεις, θα ανοίξει τα χαρτιά του σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε. Έχω και εγώ στη φαρέτρα μου 2-3 στοιχεία που θα τον ευνηδιάσω. Του το έχω πει ότι θα τον ευνηδιάσω, αλλά ξέρω πως ο κύριος Λύτρας πάντα μου απαντά στο αν κάτι ισχύει ή δεν ισχύει. Αυτό θα πράξω και σήμερα. Η κάμερά μας είναι ήδη στο γραφείο του, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε. Ήδη έχουν βγει κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα. Όμως, εγώ τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ μιλάει για άλλα στοιχεία, εντελώς διαφορετικά, όχι στην αρχή, στην πορεία και στην εξέλιξη. Εγώ έτσι όπως σε βλέπω, και επειδή σε ξέρω χρόνια, καταλαβαίνω ότι θα φέρεις τα πάνω κάτω σήμερα με στοιχεία που θα συζητηθούν πάρα πολύ και θα δώσεις πάλι τροφή για ρεπορτάζ και τροφή για ειδήσεις σε όλα τα site. Είναι δύο από τα θέματα που τα κατέχω καλά όλα αυτά τα χρόνια και το θέμα της Ιωάννας από την περσινή σεζόν. Το ξέρει ο Γιώργος Καραϊβάζ ότι έχω και εγώ τις δικές μου πληροφορίες. Από εκεί και πέρα, μέσα στην διάρκεια της εκπομπής, σε πολύ λίγο από τώρα, θα συνδεθούμε και θα τα πούμε. Όμως, Σταύρο μου, Μάγδα, Γιώργο, ξεκίνησα την εκπομπή με ένα τραγούδι αγάπης από τον Κωνσταντίνο Παντελίδη, γιατί εδώ, κοιτάξτε τι σας έχω, και σήμερα θα σας μιλήσω με πολύ όμορφα λόγια, λόγια αγάπης. Όπως όλα αυτά τα χρόνια κάνει το όραμα ελπίδας και η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Κάθε χρόνο σας δείχνω το κόσμημα που σχεδιάζεται από την Μαριάννα Λεμού, τη σχεδιάστρια κοσμημάτων και εγγονή της κυρίας Βαρδινογιάννη. Θέλω όμως να πω πως φέτος πια είναι γεγονός το e-shop.
Η τεχνολογία μπήκε στη ζωή μας, όμορφα, σε κοιτάζω που το χαζεύεις. Είναι πανέμορφο και έχει βγει και σε βραχιόλι πια, αλλά και σε σκουλαρίκια. Μπαίνετε λοιπόν στο e-shop.elpida.org και όλα τα χρήματα πηγαίνουν για το όραμα της κυρίας Βαρδινογιάννη, των παιδιών με καρκίνο. Αυτά είναι κάποια έτσι δωράκια που υπάρχουν μέσα, αλλά πια υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό, που για πρώτη φορά υπάρχουν τέτοια δώρα. Είναι τα cancer care. Τι είναι αυτό, θα σας το πω πολύ πολύ απλά. Κάποιος από εμάς έχει ένα παιδί με καρκίνο. Ή στην οικογένεια υπάρχει ένα παιδί με καρκίνο. Ή το βαφτιστήρι του είναι ένα παιδί με καρκίνο. Μπαίνει μέσα εκεί και του αγοράζει κάτι που αντιστοιχεί και είναι αναγκαίο σε αυτά τα παιδιά ή στους γονείς αυτών. Είναι συγκλονιστικό, γιατί για πρώτη φορά υπάρχει κάτι τέτοιο. Βλέπετε τα πολλά δώρα που υπάρχουν, μπαίνετε, με courier σας έρχονται, με τον τρόπο που πια έρχονται ηλεκτρονικά και κάνετε το καλό για πάντα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω στο μέλλον να γίνει και αυτή η γραμμή, ώστε ο καθένας να βάζει το 1, 2, 3 ευρώ που θέλει για όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται. Πάντως πια το όραμα ελπίδας μπαίνει στα νέα δεδομένα, στη νέα τεχνολογία. Μίλησα και με την αντιπρόεδρο, την κυρία Τζορτζίνα Έλληνα, και με κατήφθηνε. Την Τρίτη θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση. Εγώ θέλω να σας πω να μπείτε τώρα, μπαίνετε και στο www.elpida.org, όπου εκεί σας βάζει αμέσως στο e-shop. Γιατί αν θέλετε να γίνετε δότες μυελού των οστών ή οτιδήποτε άλλο, μπαίνετε κατευθείαν. Έχεις έναν μπροστά σου. Και ήταν το ωραιότερο δώρο που έκανα στον εαυτό μου. Θυμάσαι την τελευταία φορά που είχα έρθει, που είχατε κάνει και το ρεπορτάζ. Μπήκα μέσα από το κινητό μου σε 30 δευτερόλεπτα. Μου ήρθε στο σπίτι ο φάκελος. Έβαλα την μπατονέτα στο στόμα μου, έστειλα πίσω με το φάκελο ξανά στο όραμα ελπίδα στο φάκελό μου και είμαι εθελοντής δότης μυαλού των οστών. Μπράβο! Πάρα πολύ. Έλα, μπράβο. Πρέπει όλοι να γίνεται, γιατί ελπίζω. Έχει όριο ηλικία που κοιτάς τον Καραϊβάζ. Εντάξει, μικρό παιδί είναι Καραϊβάζ. Όχι, δεν μπορεί. Ελπίζω και εύχομαι αυτή μου η κίνηση να δώσει ζωή σε έναν άνθρωπο. Και το λέω σήμερα που είναι τα γενέθλιά μου. Θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη μια μέρα να μπορέσει. Αυτή μου η προσπάθεια που πρέπει να την κάνουμε όλοι μας, αφού θα μπουν που θα μπουν. Εμείς λοιπόν θα το αγκαλιάσουμε αυτό το e-shop και όλη την προσπάθεια μέχρι και παραμονή Χριστουγέννων που θα είμαστε εδώ. Δεν είναι ακριβά, είναι σε πολύ καλές τιμές για δωράκια, στα βαφτιστήρια μας. Θα παρακινήσω και το Φιδία που ήταν κορυφαίος καλλιτέχνης. Να παρακινήσεις τη γυναίκα σου, τη Στάθα, γιατί πέρυσι ήθελε επιγόντως το περσινό γούρι. Κόσμημα, φέτος είναι σχεδιασμένο εξίσου μοναδικά και είναι καρδιά. Να σε κουβαλάει καρδιά πάντα δίπλα της, Γιώργο Καραϊβάζη, Στάθα σου. Ξέρω ότι θα της αρέσει, Στάθα. Είναι υπέροχο, πίστεψέ με. Το κρατάω γιατί πρέπει να το δείχνω καθ' όλη τη διάρκεια. Είναι και καρδούλα και είναι και ματάκι. Έτσι. Και για το μάτι και για την καρδιά. Λοιπόν, είναι το βλέμμα μας στην αγάπη. Ωραίο, πολύ όμορφο. Είμαι καλή στα σλόγγαν. Άλλωστε αυτές είναι οι σπουδές μου. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε σε όλες τις εξελίξεις και θα πάω στη Ρόδο. Διότι εκεί έχουμε σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά στο θέμα του γυναικολόγου. Η Δημοκρατική, εφημερίδα Δημοκρατική και το site και η αρχισυντάκτριά του, η Μέρη Φώτη, έχει να μας δώσει τα νεότερα στοιχεία, αλλά και η δική μας η Ρία Τσοχαντάρη μίλησε με τους δικηγόρους των γυναικών και μία εκ των γυναικών μιλά μετά τα όσα είπε ο γυναικολόγος. Μέρη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία? Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ο γυναικολόγος με ευθύρας βρέθηκε ενώπιον του τεσματοδίκη για να δώσει εξηγήσεις στα όσα καταγγέλουν εις βάρος του τρεις γυναίκες αρχικά με τις μηνύσεις τους που το καταγγέλουν για σεξουαλικά εγκλήματα. Ο ίδιος ήταν εξαιρετικά φιδωλός, ισχυρίστηκε ότι δεν τις γνωρίζει, αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται και σήμερα που θα βρεθεί εκ νέου ενώπιον. Μέρη μου, ότι δεν τις γνωρίζει καν, δηλαδή δεν πέρασαν ποτέ από το. Δεν τις γνωρίζει, ισχυρίζεται ότι δεν τις θυμάται. Δεν τις ξέρει ουσιαστικά. Δεν τις θυμάται και μάλιστα επιφυλάχθηκε να απαντήσει και ο ίδιος με μιλήσεις. Σήμερα να πούμε ότι θα βρεθεί εκ νέου ενώπιον του θεσματοδίκη της Ρόδου, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, τους κύριους Κουτσούκο και Αυδελή, για να απαντήσει, να δώσει εξηγήσεις για άλλες πέντε υποθέσεις, για άλλες πέντε μιλήσεις. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα ακολουθήσει και σήμερα την ίδια γραμμή, ότι δηλαδή
δεν θυμάται και αρνείται τα όσα του αποδίδονται και εκκρεμεί, να πούμε, ακόμα μία εξήγηση. Συνολικά είναι 20 οι μηνύσεις για τις οποίες θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του θεσματοδίκη. Όμως οι πληροφορίες λένε και στις τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους που θα κληθεί να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για αυτή την υπόθεση, θα ακολουθήσει την ίδια τακτική. Μάλιστα, να δούμε τι είπε στην εκπομπή μας μία από τις καταγγέλουσες μετά τα όσα έτσι και η Δημοκρατική δημοσίευσε και τα όσα ακούστηκαν στον τόπο, στο νησί, αλλά και οι δικηγόροι των 20 γυναικών, τόσο η κυρία Τομαρά όσο και η κυρία Αρνηθενού. Παρακαλώ, στη Ρία Τσοχαντάρη. Εάν και εφόσον ακολουθήσει η αγροματική διαδικασία, στο ακροατήριο μένει να αποδειχθεί κατά πόσο 20 διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και άγνωστες κυρίως μεταξύ τους γυναίκες έχουν καταθέσει αληθινές μηνύσεις, μηνύσεις με πραγματικά περιστατικά ή όχι. Τώρα το στάδιο το οποίο βρισκόμαστε δικονομικά είναι το εξής. Ακόμα συλλέγονται καταθέσεις από μάρτυρες για να ολοκληρωθούν όλες οι δικογραφίες των μηνύσεων, γιατί είναι 20, και κατόπιν θα δοθεί στην εισαγγελία η δικογραφία, η οποία η εισαγγελία θα αποφασίσει ή όχι αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του μηνιόμενου. Εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα επίσημα αντίγραφα των εγγράφων εξηγήσεων του μηνιόμενου. Όσα γνωρίζουμε και εμείς από τον τύπο, δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι από αυτόν. Μόνο η κοινή λογική τα λέει όλα. Ο απλός και κοινός έλογος νους δεν μπορεί να αντέξει την λογική ότι οι 20 καταγγελίες αποτελούν αποκοίματα φαντασίας. Οπότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι από αυτού. Αποτελεί δικονομικό του δικαίωμα αν θέλει οποιοδήποτε να καταμηνήσει, αν θεωρεί ότι όσα καταγγέλλονται δεν είναι αληθή. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι σε αυτό. Αναμένουμε υπόθεση όταν φτάσει στο ακροατήριο, θα αποδειχθεί η αλήθεια των καταγγελιών. Από τη στιγμή που είμαστε 20 γυναίκες μέχρι στιγμής και δεν μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας και μας βγάζει όλες τρελές. Γιατί εγώ όταν αυτό το έμαθα, με βρήκα αρκετά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα βρει ένα παραθυράκι, δεν ξέρω, δεν πρόκειται να γλιτώσει. Ξέρει πολύ καλά μέσα του ότι τα έχει κάνει, το ξέρει, ό,τι και να λέει. Δηλαδή είμαστε το 2020 και δεν μπορεί μια γυναίκα να διαστηρίξει τον εαυτό της. Εγώ βάζω τη θέση μου αυτή τη στιγμή ότι είμαι μάνα και ότι έχω ένα παιδί. Και ότι το παιδί μου αυτή τη στιγμή είναι στη θέση τη δικιά μου. Και εκεί είναι που νευριάζω πιο πολύ. Γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται στον κόσμο και θα γίνονται. Όλοι αυτοί που κατηγορούσαν τόσο καιρό, γιατί δεν το είπε τότε. Φαίνεται τώρα γιατί δεν το είπαμε τότε. Να βρεις το δίκιο σου πού, μια γυναίκα. Εδώ είμαστε 20 και μας βγάζει τρεις. Μέρη, ακούσαμε τις δικηγόρους των θυμάτων, αλλά και την μία από τις 20 καταγγέλουσες, αμέσως μετά τα όσα μας μετέφερες. Δεν ξέρω αν κάτι θέλεις άλλο να συμπληρώσεις, πάντως φαίνεται ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, αφού φαίνεται ότι ο γυναικολόγος ισχυρίζεται πως θα προβεί και εκείνος σε μηνύσεις. Η διαδικασία, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα είναι μακρά. Και όχι μόνο αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες γυναίκες οι οποίες θέλουν να μπουν στην ίδια διαδικασία, να καταθέσουν και εκείνες μηνύσεις, αλλά προς το παρόν κάποιες είναι διστακτικές, κάποιες ακόμα το ψάχνουν, είναι σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε σε επαφές και εμείς με συγκεκριμένες γυναίκες, αλλά και οι ίδιες έχουν έρθει σε επαφή με δικηγόρους. Ξέρετε, λίγο το γεγονός ότι είναι μικρό το νησί και υπάρχει αυτό το στίγμα που πολλές φορές αδίκως πέφτει πάνω σε αυτές τις γυναίκες, είναι που τις κρατάει ακόμα πίσω. Όμως είναι η δύναμη αυτή που τους ενώνει και η φωνή η δική τους που θέλουν να ακουστεί και δεν αποκλείεται σε επόμενη φάση να δούμε και άλλες μηνύσεις. Πάντως φαίνεται ότι η μία από τις 20 κοπέλες που μίλησε στη Ρία Τσοχαντάρη είναι αρκετά θυμωμένη μετά τα λεγόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρη μου, θα τα ξαναπούμε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και να μπεις και εσύ να πάρεις αυτή την καρδιά. Είναι υπέροχη. Υπέροχη. Το είδα και το ζήλεψα. Και είναι για καλό σκοπό. Αλήθεια σου λέω, Μέρη μου, γιατί ξέρω ότι είσαι και εσύ έτσι φινετσάτη πολύ και επειδή σε παρακολουθώ στο Facebook και πραγματικά νομίζω θα είναι πολύ ωραία. www.ishop.elpida.org. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε πραγματικά. Το είδα στο διαδίκτυο Μάγδα και Σταύρο και λέω τι κομπίνες είναι αυτές που σκέφτεται ο κόσμος. Θα πάω λοιπόν στον κύριο Μπάμπη Τσόκο, αντιδήμαρχο Δυρφείων Μεσαπίων, για να μου πει εκείνος και να μου περιγράψει τα όσα συνέβησαν χωρίς
να το ξέρει. Εν αγνία του. Ακριβώς. Μήπως να σε γνωρίζω και εγώ να σε έχω σαν αντιδήμαρχο, να μπω να κάνω αυτές τις κομπίνες. Γιατί εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά. Πέσπασαν σε γυναίκα περίπου 14.000 ευρώ και θα έπαιρναν και πολλά άλλα. Αυτό είναι. Με τα νέα στοιχεία, τα σημερινά στοιχεία, 14%. Α, μπράβο, είδες, είναι και τα 100 ευρώ. 14%. 100 ευρώ τη σήμερα ημέρα. Πα σούπερ μάρκετ. Πες μου τι ακριβώς συνέβαινε, Μπάμπη, εν αγνία σου. Την Τρίτη, καλησπέρα καταρχήν σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Εδώ από τα Ψαχνά. Την Τρίτη το μεσημέρι, μία η ώρα, με επισκέφθηκε αρτοποιός εδώ της περιοχής των Ψαχνών, στο εργοτάξιο. Λέγοντας αντιδήμαρχε, λέει, τι κάνετε, καλησπέρα, πώς είστε, λέω, καλά, όλα καλά. Λέει, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, λέει, από εσάς για μια παραγγελία, λέει, για μια δωρεά που θέλετε να κάνετε. Λέω, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν, αν ήθελα να κάνω κάποια δωρεά, λέω, θα ερχόμουν από το μαγαζί. Λέει, μου τηλεφώνησε αυτός ο αριθμός. Μου δείχνει τον αριθμό. Λέω, δεν αντιστοιχεί σε μένα αυτός ο αριθμός, λέω, κύριε. Μου λέει, λέω, τι σας είπε. Λέει, ο αντιδήμαρχος Δελφίου Μεσαπίων, ο Τσόκος ο Χαράλαβος, θέλω να κάνω στους πλημμυροπαθείς των Μεσαπίων λόγω των εορτών 700 κιλά ψωμί. Λέω, και στη συνέχεια, λέει, δέχτηκα, λέει, να φτιάξω το ψωμί. 50, μου είπε, 50 κιλά κάθε μέρα. Τι θα στοιχήσει, μου λέει, στον αρτοποιό, λέει, 700 ευρώ. Λέει, είναι εύκολο να μου δώσετε ένα αριθμό λογαριασμού για να σας δώσω, να σας βάλω τα λεφτά, να σας καταθέσω τα λεφτά. Λέει, μάλιστα. Έδωσε ο άνθρωπος λογαριασμό, αριθμό λογαριασμού. Λέει, μήπως είναι εύκολο ένα αριθμό Viber κινητού να σας στείλω, λέει, την απόδειξη κατάθεσης. Λέει, πολύ ευχαρίστως. Στα 10 λεπτά του έστειλε μήνυμα μία πλαστή από την τράπεζα απόδειξη κατάθεσης, αλλά ισχυριζόταν ο αντιδήμαρχος ότι έγινε κάποιο λάθος και αντί για 700 ευρώ του κατέθεσε 7.000 ευρώ. Και λέει μετά στον επιχειρηματία, μήπως είναι εύκολο να μου επιστρέψετε το υπόλοιπο ποσό. Εκεί ο αρτοποιός επισκέφθηκε εμένα στο εργοτάξιο που του είπα εγώ δεν ισχύει. Δεν τελείωσε όμως εδώ. Πήγαμε μαζί στην αστυνομία, ξεκινήσαμε τις μηνύσεις, εγώ για συκοφαντική δυσφήμιση. Το ίδιο και ο κύριος, ότι έπεσε θύμα, απάντησε ο αρτοποιός. Δεν σταμάτησε όμως εκεί το θέμα. 6 ώρα είχαμε δημοτικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, 7.30 ώρα δέχτηκα τηλεφώνημα από άλλο αρτοπείο του Δημοτικής Ενότητας Μεσαπίων από χωριό, λέγοντας, Μπάμπη, με πήρες τηλέφωνο το πρωί για μια παραγγελία. Λέω, Θανάση, συγγνώμη, εγώ δεν σε πήρα τηλέφωνο, το τηλέφωνο μου το γνωρίζεις. Και τα δύο. Λέει, Μπάμπη, η φωνή είναι ίδια. Λέω, συγγνώμη, Θανάση, δεν είμαι εγώ. Εγώ αμέσως έφυγα για λίγο από την τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο, ήθελα να ενημερωθώ από τη ηλεκτρονική, πώς λέγεται? Από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μου είπαν ότι θα πρέπει όλοι όσοι έχουν πέσει θύματα να μεταβούν σε μηνύσεις για να δούμε τι γίνεται. Δεν το άφησα εκεί. Το πρωί με το που ήρθα στο εργοτάξιο, πήγα, επισκέφτηκα το φούρνο. Μου λέει ο κύριος, κάτσε Μπάμπη, μου λέει, στην καρέκλα να δεις, μου λέει. Λέω, τι? Παίρνει τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση. Δεν προλαβαίνει να το σηκώσει, λέει ο κύριος που ισχυρίζεται τον αντιδήμαρχο στον αρτοποιό. Καλημέρα, Θανάση, πώς είσαι? Καλημέρα, λέει ο αρτοποιός, Μπάμπη. Μπροστά μου. Αν δεν ήμουν μπροστά, η φωνή είναι ίδια. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος γνωστός μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Μίλησαν κανονικά, πιάσανε διάλογο. Εγώ πήρα, έκλεισε το τηλέφωνο, πήρα τη γυναίκα, τη σύζυγό του. Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα των Δελφίων Μεσαπίων να κάνουμε και με την κυρία μήνυση. Εκεί η κυρία όμως ανέφερε και ένα επιπλέον περιστατικό. Αφού είδε ο κύριος ότι δεν μπορούσε να πάρει χρήματα από την κυρία να του επιστρέψει, γιατί του είπε η κυρία, αντιδήμαρχε, λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, σε γνωρίζω, λέει, για αυτά, να σου επιστρέψω τα χρήματα μόλις τα εμφανιστούν στο λογαριασμό. Ευτυχώς. Πάλι καλά. Ναι. Πάλι καλά, δεν τέλειωσε Σταύρο. Δεν τέλειωσε εδώ. Α. Λέει μετά ο αντιδήμαρχος, που ισχυρίζεται τον αντιδήμαρχο. Δηλαδή εσείς. Λέει, τα λεφτά, λέει, τα έβαλα από την τσέπη μου. Μήπως είναι εύκολο, δεν τα βάλαμε, λέει, από λογαριασμό του Δήμου που έπρεπε. Έχω κάνει λάθος. Μήπως είναι εύκολο, λέει, να μου δώσεις? Έχω ανάγκη μεγάλη, δεν με γνωρίζεις, λέει, αφού με γνωρίζεις. Και... όχι, λέει, ξέρω τι παιδί είσαι κλπ.
Και κάνει το λάθος η κυρία και στέλνει φωτογραφία της δύο όψης της κάρτας της τραπεζικής. Όλα ξεκίνησαν από εκεί και μετά. Αυτά ανέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Μαζί πήγαμε μετά στην τράπεζα, όπου συνειδητοποιήσαμε ότι η κυρία έδωσε την κάρτα, ήταν του POS του καταστήματος. Δεν είχε μέσα 170 ευρώ. Τα τράβηξαν. Έγινε όμως υποκλοπή και σε άλλους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς. Στον ένα λογαριασμό η κυρία εμφανίζεται με τον πατέρα της συνταξιούχο. Παναγιά μου και χρυσέ μου, ρε παιδιά. Ναι. Στον άλλο λογαριασμό εμφανίζεται η κυρία η αρτοποιός με τα παιδιά της, τα τέκνα. Σύνολο ποσό και από τους τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, 14%. Έκλεισε η τράπεζα το τραπεζικό κατάστημα των Ψαχνών για μισή τρία. Και τώρα, Μπάμπη μου, πού είμαστε? Είμαστε ότι όλα αυτά έχουν φτάσει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί κάπως πρέπει να το πιώσουμε. Εμείς έχουμε φτάσει στις μηνύσεις. Όλοι ονομαστικά έχουμε κάνει τις μηνύσεις στο αστυνομικό τμήμα Τεφιών Μεσαπίων. Από εκεί θα ειδοποιηθεί η εισαγγελία. Και στη συνέχεια, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, έχουμε τα στοιχεία, έχουμε ένα αριθμό τηλεφώνου. Από εκεί δεν μπορούν να το βρουν και... Θα τους βρουν. Ναι. Θα τους βρουν, το θέμα είναι... Εμείς νομίζω ότι έπρεπε να κάνουμε, έχουμε κινηθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι... Δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Έβγαλε ο Δήμαρχος... Τους είπαν ότι θεωρείται υποκλοπή. Θεωρείται υποκλοπή, τους είπαν το κατάστημα της τράπεζας και ότι τα χρήματα θα επιστραφούν στο λογαριασμό. Δεν ξέρω μετά από πόσο χρονικό περιθώριο. Δεν τελείωσε όμως εδώ. Ήταν το δεύτερο θύμα. Τηλεφώνησαν σε άλλους τρεις φούρνους της περιοχής, οι οποίοι γνώριζαν μετά από δημοσιεύματα και δεν πήθηκαν, δεν τους έπεισαν. Δεν κατάλαβαν να πείσουν. Πραγματικά, τι σκαρφίζεται ο ανθρώπινος νους σε αυτή την περίοδο, ό,τι και να πούμε είναι... Και ευκαιρίας δοθήσεις να πω το εξής. Επειδή στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά, βοηθήστε την τάδε οικογένεια, δεν θέλει να πούμε το όνομά της, αλλά έχει ανάγκη από κάποια χρήματα. Τα μαζεύω εγώ η Ζήνα και θα τα δώσω. Μην έχετε εμπιστοσύνη σε αυτά. Έχω πολλές καταγγελίες στο δικό μου Facebook από τέτοιες καταστάσεις που αποδείχτηκε στην πορεία ότι αυτοί οι λογαριασμοί ανταποκρινόταν σε άλλα, αλλά τι να κάνεις από εκεί και πέρα. Όπως επίσης, όταν μπαίνετε σε μια διαδικασία να βοηθήσετε μια οικογένεια, να ρωτάτε γύρω-γύρω τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί μπορεί αντί για καλό να κάνουμε κακό. Εγώ το λέω, ευκαιρίας δοθήσεις τώρα από αυτά που λέει ο Μπάμπης. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο που προσφέρουμε. Ακριβώς. Να είμαστε πολύ σίγουροι. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Μπάμπη. Τίποτα, εγώ επαναλαμβάνω. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά στην Εύβοια. Να είμαστε πάρα πολύ, πολύ ενήμεροι για το τι βοήθεια θέλουμε να προσφέρουμε και πού. Δηλαδή, αν τη βοήθεια τη θέλει ο Σταύρος και εγώ τη δίνω στην, στο κορίτσι μου απέναντι, εδώ σε σένα, σε κοιτώ, μάλιστα, για να πάρεις τα ρούχα σου, τα όμορφα και τα καλά σήμερα που έχεις γενέθλια, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και γιατί υπάρχουν επέτες μαϊμού. Παιδί μου, έχουν πόσες φορές τώρα έδωσε η άλλη, έβγαλε φωτογραφία, ακόμα και αν το γνώριζε. Έβγαλε φωτογραφία στην κάρτα της και την έστειλε σε έναν άνθρωπο. Εγώ κρατάω την κουβέντα του κυρίου Παπακώστα, που είναι ο διοικητής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, που λέει την κάρτα μας δεν τη δίνουμε ποτέ. Ποτέ στοιχείο του λογαριασμού. Πολύ απλά. Ποτέ. Ναι. Τέλος. Πρέπει δεν να πάω σε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά ανοίγουμε φακέλους σε δύο θέματα και στον Παντελή Παντελίδη και στην Ιωάννα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ο κύριος Λίτρας είναι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, 2-12-2-12-73-50-51. Μου στέλνετε τηλεθεάτρες που μπήκατε να αγοράσετε και λέει βγάζει error. Κράσαρε το σύστημα, γιατί μπήκατε να αγοράσετε πολλές και αυτό είναι το καλό. www, έτσι, e-shop της Ελπίδας, ελπίδα.org. Λοιπόν, να βλέπω καλά όχι το e-shop της Ελπίδας, αυτό το γραμματάκι που το έχετε e-shop με κίτρινα, να σας, ναι, το αλλάξω χρώμα, ναι, πρέπει να το κάνετε πιο φωτεινό, αγαπητό Κοντρόλ, ή να το κάνετε το μπλε του οράματος της Ελπίδας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αφού κράσαρε, για γιατί το λες. Αφού κράσαρε, γιατί το λες, για να παραταθεί ο χρόνος. Αφού κράσαρε, το λέω, γιατί πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το σημείο να πάμε στον κύριο Απόστολο Λίτρα, τον εμπειρότατο ποινικολόγο, πολύ γνώριμο σε εσάς, τους τηλεθεατές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει πολλές σημαντικές υποθέσεις στη φαρέτρα του. Τώρα, κύριε Λίτρα, θα ξεκινήσουμε με δύο
σημαντικά θέματα σήμερα που αφορούν και στην υπόθεση του Παντελή Παντελίδη, αλλά και στην υπόθεση της Ιωάννας. Δεν ξέρω από πού θέλετε εσείς να ξεκινήσουμε. Εγώ θα ακολουθήσω τις δικές σας εντολές και θα σας θέσω τα ερωτήματα. Ό,τι θέλετε εσείς. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη, και γιατί αμέσως μετά για την υπόθεση της Ιωάννας έχω και εγώ πολύ ρεπορτάζ και θα ήθελα να σας θέσω πολλά ερωτήματα. Για την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη νιώθω ότι γνωρίζετε εσείς τα περισσότερα. Σήμερα θα έπρεπε κανονικά να βρισκόσασταν στις δικαστικές αίθουσες, όμως και εκεί είχαμε εξελίξεις που θα τις πείτε εσείς. Έχουμε ετοιμάσει ένα σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Παρακαλώ. Σχεδόν 5 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο του Παντελή Παντελίδη και ένας νέος μάρτυρας έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας του αδικοχαμένου τραγουδιστή, Απόστολο Λίτρα. Ο μάρτυρας αυτός έχει καταθέσει ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Παντελή Παντελίδη, καθώς ο ίδιος τον συνόδευσε στο αυτοκίνητο και τον βοήθησε να επιβιβαστεί στη θέση του συνοδηγού. Είδε το αυτοκίνητο να φεύγει με τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού. Σύμφωνα με την απόφαση της Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών, αναφέρει πως ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν, κύριε Λίτρα. Μιλάμε για αυτόπτη μάρτυρα που ήταν εκείνη τη βραδιά στην Λέσχη και φέρεται να είδε τον Παντελή Παντελίδη να κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Σας άκουσα χθες βέβαια να λέτε ότι ο Παντελής Παντελίδης κάθισε στη θέση του συνοδηγού, αλλά δεν τον είδε μόνο ένας άνθρωπος, αλλά περισσότεροι. Επίσης, αυτό που άκουσα να λέτε είναι ότι κι εσείς αναρωτιέστε γιατί δεν πήραν αυτές τις φωτογραφίες από τη Λέσχη να ρωτήσουν και να κάνουν την έρευνα στους συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν εκεί, μήπως πάρουν κάποια στοιχεία ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση. Κάτι θέλετε να πείτε με αυτό, κάτι δεν έχω καταλάβει, αλλά σας δίνω το λόγο. Ναι, λοιπόν, καταρχήν εγώ αυτό που θέλω να δώσω μία απάντηση είναι γιατί υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα από πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτή την υπόθεση, γιατί αυτός ο μάρτυρας να εμφανιστεί τώρα. Αυτό είναι λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο εύλογα οποιοδήποτε μπορεί να το σκεφτεί και μπορεί να το κάνει. Και εδώ λοιπόν θέλω να δώσω μία απάντηση γιατί θα πρέπει να το γνωρίζουν όσοι μας παρακολουθούν, και βασικά και οι αρχές, ότι λοιπόν το συγκεκριμένο μάρτυρα τον βρήκα εγώ. Όφιλε αν οι αρχές να ψάξουν, να βρούνε τα άτομα με τα οποία είχε βρεθεί ο Παντελίδης σε εκείνο το σπίτι πριν γίνει το ατύχημα. Εμένα πραγματικά μου κάνει ότι είναι το πιο απλό. Λοιπόν, θέλω να σας πληροφορήσω ότι υπάρχουν, ήταν εκείνο το βράδυ, ήταν περίπου 12 με 14 άτομα σε εκείνο το σπίτι, όπου ήταν και ο Παντελής Παντελίδης μαζί είναι με τις σπίτι δύο κοπέλες. Είναι σπίτι ή Λέσχη. Σπίτι. Είναι σπίτι. Σε εκείνο λοιπόν το σπίτι. Άρα είναι σπίτι που λειτουργούσε και στη Λέσχη. Λοιπόν, παίζανε χαρτιά. Όχι, θέλω να το καταλάβω. Ναι. Είναι ένα σπίτι στο οποίο παίζανε χαρτιά. Ναι, ναι. Είναι σπίτι που παίζανε χαρτιά. Ναι, είναι ένα σπίτι που παίζανε χαρτιά. Μάλιστα. Σπίτι είναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά υπήρχαν εκεί 12 με 14 άτομα. Εμένα μου κάνει τρομακτική εντύπωση και η μόνη που δεν φταίει σε αυτό το πράγμα
είναι η οικογένεια του Παντελίδη, γιατί κάποιος από τις αρχές, από τη στιγμή που υπήρχε όλο αυτό το θέμα, δεν έκανε έρευνα για το ποια είναι αυτά τα άτομα. Και μπορώ να πω και χαρακτηριστικά, πραγματικά και με τα λόγου γνώσεως, και έχω και την ευθύνη αυτών που λέω, η εισαγγελία. Από τη στιγμή που ασχολήθηκε με μια τόσο σοβαρή υπόθεση, δεν όφιλε να ερευνήσει ποιοι ήταν αυτοί με τους οποίους είχε βρεθεί ο Παντελίδης πριν το μοιραίο ατύχημα. Να δει λοιπόν τι είχε συμβεί. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε καταρχήν την οικογένεια, για ποιο λόγο δεν έψαξε αυτή. Η οικογένεια θα έψαχνε. Οι αρχές ψάχνουν τις υποθέσεις, όχι οι οικογένειες. Παρόλα αυτά λοιπόν, εμένα ήρθαν στα χέρια μου κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί. Βεβαίως. Και το πρώτο θέμα. Θέμα είχαν δημοσιευθεί. Είχανε, μα το τραγικό, και διαβάζω και κάποια σχόλια προφανώς από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Το τραγικό είναι ότι αυτές οι φωτογραφίες είχαν δημοσιευθεί και δεν βρέθηκε κάποιος άνθρωπος να πάρει αυτές τις φωτογραφίες, να αναζητήσει τα συγκεκριμένα άτομα για να μάθει τι έγινε. Εγώ λοιπόν βρήκα αυτές τις φωτογραφίες, οι οποίες επαναλαμβάνω υπάρχουν και έχουν δημοσιευθεί, και με μία έρευνα που έκανα βρήκα κάποια άτομα από εκείνο το βράδυ. Και δεν έκανα τίποτα άλλο από το να ρωτήσω. Βρήκατε κάποια άτομα. Να το ολοκληρώσω. Ωραία. Γιατί αμέσως χρησιμοποιήσατε το πληθυντικό. Γιατί, ναι. Γιατί θέλω να δοθεί μία απάντηση σε αυτό. Γιατί θα σας πω τι διαβάζω και ενοχλούμε. Και η οικογένεια ενοχλείται. Άρα λοιπόν εγώ βρήκα κάποια άτομα από εκείνη την ημέρα, τα οποία τα ρώτησα τι ακριβώς έχει συμβεί. Θέλω να σας πω δε ότι τα πράγματα που έχουν έρθει σε γνώση μου, τα οποία αντιλαμβάνεστε δεν θα τα πω πώς το λέμε σε τηλεοπτική εκπομπή, γιατί δεν είναι δουλειά δική μου να τα πω, παρότρινα όμως αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να τα καταθέσουν. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δείχνοντάς τους τις φωτογραφίες τους, ότι κοίταξε, εσύ απεικονίζεσαι σε αυτή εκείνο το βράδυ και δεν έχεις πάει να δώσεις κατάθεση, τι ξέρεις, πήγαινε να πεις λοιπόν, γιατί εγώ θα πάω και θα δώσω αυτά τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Εγώ λοιπόν έδωσα πρώτος τα στοιχεία στον εισαγγελέα και μετά ο εισαγγελέας κάλεσε τους μάρτυρες. Να λυθεί λοιπόν αυτή η παρανόηση. Άρα, να τη διαβάζω. Άρα μία διαδικασία. Εσείς τους βρήκατε. Ένα λεπτάκι. Απλώς, κύριε Λίτρα, γιατί εδώ ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα και αφού τα ξεκαθαρίζετε, να γίνεται ξεκάθαρο και το νόημα. Εσείς λοιπόν δώσατε. Ξεκάθαρο γίνεται. Άμπραβο. Εσείς εγώ δώσατε. Εγώ υπέβαλα αίτηση στον εισαγγελέα και του είπα λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα με την αίτησή μου, ότι το βράδυ εκείνο υπήρχαν αυτά τα άτομα, τα οποία δεν έχουν εξεταστεί, κύριε εισαγγελέα, και οφείλετε να τα εξετάσετε. Πράγματι λοιπόν ο κύριος εισαγγελέας κάλεσε το συγκεκριμένο μάρτυρα, έρχομαι τώρα, ο οποίος είπε αυτά που ξέρει. Είναι σερβιτόρος ο συγκεκριμένος μάρτυρας ή είχε άλλη θέση μέσα? Γιατί και αυτό θέλω να μου το διευκρινίσει. Άλλη θέση. Είχε άλλη θέση. Άλλη θέση. Ναι. Γιατί και εγώ αυτή την πληροφόρηση έχω, ότι είναι, είχε άλλη θέση. Και να πω και κάτι ακόμα, κυρία Κουτσελίνη, και να πω κάτι ακόμα, ότι διάβασα ότι έχει γίνει διαρροή κάποιων καταθέσεων κλπ. Να ξέρετε ότι αυτές τις καταθέσεις δεν τις έχω ούτε εγώ, ούτε οι συνάδελφοί μου από την άλλη πλευρά. Να είναι ξεκάθαρο, γιατί ακούω διάφορα πράγματα περί καταθέσεων. Ο μάρτυρας ο συγκεκριμένος λοιπόν δεν είναι σερβιτόρος. Από εκεί και μετά, ο μάρτυρας ο συγκεκριμένος ανέφερε και άλλα άτομα τα οποία ήταν εκεί και εκ των υστέρων λοιπόν εγώ έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους από εκείνο το βράδυ που είδανε τον συγκεκριμένο λοιπόν να βγάζει έξω από την πόρτα του σπιτιού τον Παντελή Πατελίδη και τις δύο κοπέλες. Αυτός ο μάρτυρας λοιπόν είπε ότι επειδή ο Παντελίδης είχε πιει πάρα πολύ
Και εδώ ανοίγω μία μικρή παρένθεση, ότι και έναν γιατρό να πάμε να ρωτήσουμε με την ποσότητα αλκοόλ που είχε βρεθεί στο αίμα του, ήταν αδύνατο να οδηγήσει και να ήθελε. Είπε ότι έπεσε, μάλιστα, δίνει κάποιες λεπτομέρειες, πήγε να τον σηκώσει και τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού. Γύρισε την πλάτη του και έφυγε. Αυτή την κατάθεση επιβεβαιώνουν και άλλοι μάρτυρες, ότι τον είδαν πράγματι να βγαίνει έξω από το σπίτι. Αυτό προσέξτε τώρα. Είναι λοιπόν καινούριο στοιχείο, το οποίο όμως ενισχύει τα ήδη στοιχεία που υπάρχουν, τα οποία δεν ξέρω γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παρανόηση στην κοινή γνώμη, για τάχα μου πραγματογνωμοσύνες κλπ. Όταν υπάρχει του κυρίου Φιτσιάλου τεχνική έκθεση που έγινε στο αυτοκίνητο, όπου αναφέρει, ακούστε και ο κόσμος σας βγάλει τα συμπεράσματά του, DNA της κοπέλας βρέθηκε στην θέση του τιμονιού. Πάνω στο τιμόνι βρέθηκε DNA της κοπέλας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει έστω και μία ερώτηση από τις αρμόδιες αρχές, που δεν έγινε. Ότι έλα εδώ, κυρία μου. Όλα θα θέσουμε τα ερωτήματα, να ολοκληρώσει ο κύριος Λίτρας. Ότι έλα εδώ, έχει βρεθεί γενετικό σου υλικό, προσέξτε, σε σημείο του τιμονιού που το κρατάς από την εσωτερική πλευρά του τιμονιού, όχι από την εξωτερική. Επίσης, βρέθηκε DNA του Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού και βρέθηκε μόνο το δικό του DNA. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που θα σας δώσω, το οποίο, μάλλον δύο στοιχεία, τα οποία αυτά που σας λέω είναι καινούργια στοιχεία. Δεν έχουν ακουστεί ποτέ. Εκεί που βρέθηκε το κάθισμα. Κύριε Λίτρα, αυτά είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Εγώ δημοσιογράφος είμαι, παρακολουθώ την υπόθεση τα δύο τελευταία χρόνια. Πρώτη φορά ακούμε τέτοια λόγια σου. Ναι, ναι. Και μου κάνει, εμένα πραγματικά σας λέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση πως αυτά δεν έχουν ακουστεί όταν υπάρχουν με έγγραφα. Εγώ ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ακούστε τώρα. Το DNA του Παντελή Παντελίδη στη ζώνη, γιατί δεν είναι στη ζώνη του συνοδηγού, αιτιολογήθηκε από το γεγονός ότι τραβήχθηκε από τους διασώστες. Μιλάω για την κολόνα. Την κολόνα. Του συνοδηγού. Ναι. Αν όμως λοιπόν, ακούστε λιγάκι, αν ήταν όμως συνοδηγός η κοπέλα και οδηγός ο Παντελίδης, όπως έπεσαν και οι δύο από τη δεξιά πλευρά, δηλαδή του συνοδηγού, θα έπρεπε λοιπόν να προηγείται το σώμα της κοπέλας. Άρα θα βρισκόταν DNA στην κολόνα και της κοπέλας. Αλλά δεν μπαίνω τώρα σε αυτά, γιατί αυτά αφορούν το δικαστήριο, αν θα γίνει. Ακούστε τώρα, είναι και άλλα πράγματα. Το κάθισμα του οδηγού βρέθηκε πάρα πολύ μπροστά. Πράγμα που σημαίνει, όπως όλοι γνωρίζουμε, και τα κιλά του Παντελίδη, ότι δεν μπορούσε να οδηγάει. Δεν θα χωρούσε σε αυτή τη θέση. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν τι καταδεικνύει, ότι και να ήθελε να οδηγήσει έτσι όπως βρέθηκε το κάθισμα του οδηγού, δεν μπορούσε. Επίσης, ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο σας λέω ότι την πληροφορία αυτή την πήρα από την κατασκευάστρια εταιρεία του αυτοκινήτου. Μιλάμε για ένα πολυτελές αυτοκίνητο που ο αερόσακος του οδηγού δεν άνοιξε. Αυτό γιατί το αναφέρω. Έχω πληροφορηθεί ότι όταν κάποιος είναι με πολύ λίγα κιλά, για να ανιχνευθεί λοιπόν, αν πρόκειται για παιδί, υπάρχει στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου εντολή που δεν ανοίγει ο αερόσακος. Άρα λοιπόν, εγώ σας λέω μερικά από τα πράγματα που δεν έχουν ακουστεί. Άρα ο μάρτυρας λοιπόν που πήγε και κατέθεσε εκ των υστέρων, πραγματικά, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά. Ναι, δεν θα απολογηθώ εγώ λοιπόν, ούτε η οικογένεια, για την ολιγορία των αρχών. Και κάτι υπονοούμενα. Για αποζημίωση. Του στυλ. Αφήστε, όχι, κάτι άλλα υπονοούμενα. Του στυλ ότι έγινε εφεύρεση του μάρτυρα.
ότι ο μάρτυρας δεν ήταν εκεί. Ότι ο μάρτυρας πώς βρέθηκε. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν μιλάμε για έναν μάρτυρα. Μιλάμε για 12 με 14 άτομα τα οποία δεν κλήθηκαν. Και ήταν στο σπίτι και όχι στη λέσχη. Λοιπόν, και ήταν σε σπίτι και όχι σε λέσχη. Στο... Θέλετε, ακούστε με, θέλετε να το πούμε σπίτι, παύλα, λέσχη. Δεν αλλάζει το νόημα. Ναι, απλώς με δεν βλέπετε και εμένα νόημα. Ότι ζορίζομαι πολύ με το σπίτι. Δεν γιατί είναι θέλω να πω ότι εντάξει. Ωραία. Θα ήταν κάποιο χώρο που τον είχαν προγραμματισμένο να κάνουν τέτοιε δουλειέ. Ναι. Εντάξει. Γιατί έτσι για να το πω κι εγώ. Ακούστε επίση. Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο. Κύριε Λίτρα, εμένα μου κάνει εντύπωση το εξή. Μία τελευταία κουβέντα και θα πείτε, να πω και το τελευταίο για τον μάρτυρα. Πέραν το ότι δεν τον αναζήτησε κανείς, πέραν το ότι υπήρχαν τόσα άτομα τα οποία δεν έχουν κληθεί και θεωρώ ότι πλέον θα κληθούν. Ακούστε τώρα, είναι ποτέ δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να βρίσκονται σε ένα σπίτι, παύλα, λέσχη, να παίζουν χαρτιά και να πάνε από μόνοι τους, να πούνε ναι εμείς εκείνο το βράδυ παίζαμε χαρτιά και έγινε αυτό και είδαμε αυτό. Δεν είναι λίγο αυτονόητο ότι δεν θα ήθελε κάποιος να εκτεθεί εντός εισαγωγικών η λέξη ότι βρισκόταν εκείνο το βράδυ. Δεν υπάρχει προστασία δηλαδή, μαρτύρων, κύριε Λίτρα. Δηλαδή πείτε, όχι, βέβαια, ας πούμε ότι προστασία. Ήμουν εγώ εκεί. Δεν θα μπορούσα, δεν είναι εύλογο. Όχι, αν είδα τον Παντελίδη με τα όχι. κορίτσια... 12-14 άτομα, τι προστασία μαρτύρων. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, όχι. Ένας από τους 14 διαπράξεις. Μιλέμε πράξη. Κύριε Λίτρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάποια... Αφήστε να ολοκληρώσει λίγο. Έχει σημασία για μένα αυτό που έθεσε. Αμέσως. Ένα λεπτάκι. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να εκτεθεί στον περιγυρό του ενδεχομένως το ότι έπαιζε χαρτιά. Εγώ το θεωρώ τελείως λογικό να προσπαθεί να το αποφύγει. Από εκεί και μετά λοιπόν εγώ σας λέω ότι εγώ προσωπικά έκανα την έρευνα παίρνοντας τη φωτογραφία του ανθρώπου στο χέρι μου και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από δημοσιευμένες φωτογραφίες. Το συγκεκριμένο. Βέβαια. Όχι, και εγώ το υπερθεματίζω αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι. Από δημοσιευμένες. Αναρωτιέμαι τι είδους άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν συνάδελφοι, φίλοι. Ευεργετημένοι, προσέξτε, είναι διατυπώσεις οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, έχουν επιστοποιηθεί γιατί μια έρευνα από την αστυνομία έχει γίνει σε σχέση με το ποιοι ήταν οι όχι, δεν έχει γίνει καμία. Είμαι κάθετος. Λοιπόν, έχει γίνει και έχει, θα σας πω σε ποιο βαθμό δεν έχει γίνει. Είστε κάθετος για το λόγο ότι αυτό ενδεχομένως να μην έχει διατυπωθεί μέσα στην. Και να μην έχει υπάρχει, δεν υπάρχουν τα στοιχεία μέσα στη δικογραφία. Εμείς που κάναμε τότε το ρεπορτάζ, γνωρίζαμε σε γενικές γραμμές ποιοι ήταν ή μάλλον κάποιοι από αυτούς που ήταν εκεί πέρα. Και γνωρίζαμε και εξακολουθούμε να ξέρουμε ότι ήταν και πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Μέσα σε αυτή την ομίγερη. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Εγώ αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Όχι. Δεν είχαν το ηθικό στένος, την ηθική υπόσταση. Αν θέλετε, όντας ευεργετημένοι από τον Παντελή Παντελίδη, να αρθούν του οποιοδήποτε ταμπού ή της ετικέτας της οποίας θα τους έβαζε οποιοδήποτε για να μπουν και να πάνε και να καταθέσουν. Αυτοβούλος τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ναι, ακούστε με. Κύριε Καραϊβάς, μπορείτε να με ακούσετε τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, ξέρετε, σπανίως διάφωνο μαζί σας στα θέματα που γνωρίζετε. Κι εγώ κύριε Λίτρα, γιατί... Αλλά θέλω να σας πω ότι κάνετε λάθος. Δεν υπήρχε κανένας γνωστός, εντός εισαγωγικών επώνυμος, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα. Δεν υπήρχε λοιπόν ανάμεσα στα 12 άτομα κανένας επώνυμος, γιατί ακούστηκε ότι υπήρχαν και άλλοι τραγουδιστές και άλλοι επιχειρηματίες γνωστοί. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν υπήρχε λοιπόν. Υπήρχε τουλάχιστον ένας. Μην το λες αυτό. Ας αφήσουμε τι λέει ο κύριος Λίγκα. Όχι, λέω γιατί, εγώ με τα στοιχεία γιατί, που είχαμε τότε. Όχι. Όχι, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και δεν υπήρχε κανένας.
Το θέμα δεν είναι το να είναι σημαντικό. Να σα πω κάτι. Είναι σημαντικό και αυτό που λέει ο Γιώργο και αυτό που λέει ο Γιώργο. Έχει σημασία τώρα αν ήταν κάποιο επώνυμο ή δεν ήταν επώνυμο. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που υπήρξαν εκείνο το βράδυ εκεί, γιατί να μην πάνε να καταθέσουν. Και που δημοσιεύτηκαν φωτογραφίε, εγώ του υπερθεματίζω. Τα έχουμε δει όλοι. Εγώ, α πούμε, ξέρω ποιοι ήταν εκείνο το βράδυ εκεί, να σα πω την αλήθεια. Ξέρω τα περισσότερα από ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό ο άνθρωπο να μην πάει να καταθέσει και να πει ότι ξέρετε κάτι εγώ. Κύριε ακούστε Λίτρα, με λιγάκι. Ένα λεπτό. Είδα τον Παντελίδη ένα να κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Για να διευκρινίσουμε να κάνει αυτό που μου επιτρέπετε δεν να αμφισβητούμε. Δεν... Κύριε Λίτρα, δεν αμφισβητώ αυτό το οποίο. Ναι, Μαγδά μου, συγγνώμη, αλλά για να διευκρινίσω ένα πράγμα. Γιατί πολύ εύκολα παρεξηγούμαστε εδώ σε αυτό. Έχετε. Όχι, όχι. Έχετε. Όχι. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, κύριε Καραϊβάζ, που άκουσα την συνάδελφό σα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα σε αυτό που λέτε. Ακούστε τώρα για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Οι αρχές καλούνε τους μάρτυρες. Όχι, κύριε Λίτρα. Πάει. Δηλαδή, όχι, θα βάλουμε την ευθύνη. Όχι, κύριε Λίτρα. Κύριε Λίτρα. Δεν καλούνε μόνο οι αρχές τους μάρτυρες. Γιατί, ας πούμε, εγώ αν ήμουν εκείνο το βράδυ εκεί και έβλεπα κάτι, θα πήγαινα μόνη μου, θα έπαιρνα τηλέφωνο. Εσύ, Μάγδα. Μη λέτε όμως ότι μόνο οι αρχές καλούνε. Εσύ λέει το τυπικό ποιο είναι. Ένας αυτοπροσώπος μπορεί να πάει και να πει ξανά κάτι. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο συμβάν. Γενικά μιλάω. Για να μην παρεξηγηθώ. Είναι ίδιον του Έλληνα να βγάζει την ουρά του απ' έξω. Στα social media. Έχετε. Να σας εξηγήσω, ακούστε λιγάκι. Για ερωτήματα να σας εξηγήσω κάτι. Κύριε Λίτρα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα σας δώσω το λόγο. Ένα λεπτό, όχι, να πω μόνο αυτό και πάτε σε διαφημίσεις. Ότι, γιατί θα πρέπει να μην λέμε πράγματα τουλάχιστον στον αέρα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν υπήρχε κατηγορούμενος. Για να πάει ένας μάρτυρας να ξυπνήσει ένα πρωί και να πάει να πει γνωρίζω αυτό. Υπήρχε μια δικογραφία που ήταν στο στάδιο ακόμα της έρευνας και θέλετε να ανοίξω και μια μικρή παρένθεση. Είχε υποθεί και από μάρτυρες ότι ξέρουν πράγματα και δεν κλήθηκαν ποτέ. Άρα δεν έχει κάνει η αστυνομία κάτι καλά, τη δουλειά της. Κάτι έχει καινούργιο. Αλλά αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι αυτονόητο. Άνω τελεία. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Και όχι μόνο η αστυνομία. Και όχι μόνο η αστυνομία. Ποιος άλλος. Η εισαγγελία προφανώς. Ποιος άλλος, κύριε Ρίτσα. Η εισαγγελία κατά την κρίση μου. Και η εισαγγελία κατά την κρίση μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν καταλαβαίνω. Μετά τις διαφημίσεις εγώ έχω το θάρρος της γνώμης μου. Και το σεβόμαστε και το έχετε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί σας είμαστε. Τουλάχιστον 6 χρόνια που εγώ είμαι από αυτή τη θέση, ξέρω ότι αυτό που πιστεύετε και το λέτε. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλουμε να πούμε για την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη. Αν κάτι άλλο θα ήθελα να πληρώσω και κάτι ακόμα. Όμως θα επιστρέψουμε με το θέμα της Ιωάννας με το Βιτριόλι, καθώς είναι πολλά τα νέα στοιχεία και έχω κι εγώ ένα ρεπορτάζ στη φαρέτρα μου για κάτι που αφορά σε ένα ρολόι. Μετά τις διαφημίσεις θα σας τα θέσω ευθέως, σας δίνω τη δυνατότητα να το διαχειριστείτε κι εσείς αυτή την πληροφορία που την πετάω έτσι αφαιρετικά και μπορεί να την κάνω πολύ συγκεκριμένα αμέσως μετά. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Παίρνω έτσι τα μηνύματά σας. Δώστε μου τον κύριο Λίτρα. Κύριε Λίτρα, έχετε πληροφόρηση εάν υπάρχουν και άλλες καταθέσεις μετά τον πρώτο μάρτυρα που βρήκατε εσείς μέσα στη Λέσχη που να επιβεβαιώνουν, μέσα στο σπίτι, συγγνώμη μην το λέω Λέσχη, που να επιβεβαιώνουν ότι ναι, όντως ο Παντελής ήταν συνοδηγός. Διότι παίρνω κάποιες πληροφορίες ότι οι άλλοι μάρτυρες δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Αυτό που επιβεβαιώνουν οι άλλοι μάρτυρες είναι ότι ο μοναδικός που βγήκε εκτός του σπιτιού για να συνοδεύσει τον Παντελίδη επειδή είχε πιει μαζί με τις κοπέλες ήταν ο μάρτυρας ο οποίος κατέθεσε. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι μάρτυρες που επιβεβαιώνουν ότι πράγματι ο μάρτυρας ήταν εκεί και πράγματι ο μάρτυρας βγήκε έξω από το σπίτι. Εγώ πάντως να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε μιλήσει, έχω στείλει μήνυμα και στον κύριο Κολέτη που είναι ο δικηγόρος της μίας κοπέλας και στον κύριο Άσπρο έχει μιλήσει συνεργάτη δάμου. Ακόμη δεν έχουν γνώση όλης αυτής της κατάστασης και επιφυλάσσονται και εκεί να απαντήσουν το επόμενο διάστημα. Πάντως σήμερα θα ήσασταν στα δικαστήρια για κάτι πολύ συγκεκριμένο.
υπήρχαν τα αστικά δικαστήρια τα οποία δεν θα γίνουν από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δεν έγιναν λόγω της, του κορονοϊού και θα προσδιοριστούν για άλλη δικάσιμο. Επίσης θέλω να πω, μια και μου αναφέρατε και για τους συναδέλφους μου και για τα κορίτσια, πραγματικά δεν υπάρχει κάποια αντιδικία εντός εισαγωγικών που διαβάζω ότι τα κατηγορούν και κάνουν. Η οικογένεια αυτό το πράγμα πιστεύει, όλα τα στοιχεία που έχει αυτό το πράγμα δείχνουν. Τίποτα παραπάνω. Κύριε Λίτρα. Που έχει αλίμονο, είναι δύο κορίτσια τα οποία πραγματικά χτύπησαν σε ένα τροχαίο, ταλαιπωρήθηκαν σε ένα τροχαίο. Μην νομίζετε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε. Μας είναι αδιάφορο ότι μαζί στο αυτοκίνητο υπήρχαν και άλλα δύο άτομα. Απλά υπάρχει ένα θέμα για το ποιος οδηγούσε. Και ένα τελευταίο θέλω να πω, το οποίο πραγματικά νιώθω την ανάγκη από τη στιγμή που ήρθα σε επαφή με την οικογένεια του Παντελίδη. Διαβάζω κάποια σχόλια ακεντρεχή και απαράδεκτα ότι η οικογένεια όλο αυτό, δηλαδή ότι ανακάλυψε μάρτυρα, προσέξτε, ότι ανακάλυψε μάρτυρα, ότι εφεύρει μάρτυρα, το κάνει για τα χρήματα των αποζημιώσεων. Θέλω να πω κάτι το οποίο κάποιοι θα το καταλάβουν. Κυρία Κουτσελίνη, όταν χάνεις το παιδί σου, τα χρήματα σου είναι αδιάφορα. Και με, πόση αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ακούστε λιγάκι, γιατί έχει ακούω πραγματικά από ανθρώπους. Ακούστε, ακούω πράγματα πραγματικά με πολύ μεγάλη κακεντρέχεια και πολύ μεγάλη, αν θέλετε, να πω και ζήλια, να πω και δεν ξέρω ποια άλλη λέξη να πω. Λέτε πραγματικά τώρα αυτή η οικογένεια να έχει χάσει το παιδί τους και να τους ενδιαφέρει να πάρει κάποια χρήματα να κάνει τι? Κύριε Λίτρα, εγώ πάντως οφείλω να πω και να περάσουμε στο επόμενο ζήτημα και θέμα της εκπομπής. Θέλω να πω κάτι. Με την κυρία Αθηνά, εγώ προσωπικά δεν την γνωρίζω. Η Ρούλα Κοσκουρή, συνεργάτηδά μας, έχει μιλήσει αρκετές φορές και μιλάμε για μια πολύ έτσι, ευγενική γυναίκα από την πρώτη στιγμή, με τεράστια αγάπη στα παιδιά της και στον φίλιο και στον Κωνσταντίνο που στην αρχή της εκπομπής ξεκινήσαμε με τραγούδι και στον Παντελή που ήταν το καμάρι τους, τόσο και ο μπαμπάς της οικογένειας. Τώρα, από την άλλη πλευρά υπάρχουν αυτά τα δύο κορίτσια που πολύ σωστά είπατε ότι ήταν μέσα σε εκείνο το αυτοκίνητο. Εγώ δεν θα κρίνω σε ποιες θέσεις βρισκόντουσαν αυτή τη στιγμή, τα δικαστήρια είναι. Και για τα οποία θέλω να είμαι ξεκάθαρη, δεν παίρνουμε καμία απολύτως θέση. Γιατί έχω δει μία από τα δύο κορίτσια έτσι κατά καιρούς να με θεωρεί ότι είμαι απέναντί της. Όχι, προς Θεού. Ακόμη και τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα, εγώ είμαι ξεκάθαρη. Ο κύριος Λίτρας έχει αναλάβει δικηγόρος αυτής της υπόθεσης, είναι ο δικηγόρος που θα τρέξει από εδώ και πέρα κάθε δικαστική υπόθεση και φέρνει στο φως ντοκουμέντα, πρόσωπα, πρωταγωνιστές, τα οποία θα σηματοδοτήσουν αλλαγές. Αυτό είναι το σημαντικό αξιοσύνη, και γι' αυτό και συζητάμε. Για μας είχε κλείσει υπόθεση και είχαμε κλείσει τελείως. Η αξιοσύνη του κυρίου Λίτρα, του αγαπητού Αποστόλη, είναι δεδομένη και δεν πρόκειται να την αρνηθεί κανείς και ήδη με αυτό το οποίο έχει καταφέρει πραγματικά δίνει μια νέα εξέλιξη και μια νέα τροπή στην υπόθεση, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό και δεδομένο. Ξέρετε εγώ κάτι, με βάση αυτά, μια κουβέντα ναι, και να ολοκληρώσουμε. Θέλω όμως μια ερώτηση, κύριε Λίτρα. Ναι. Ισχύει ότι το καντράντι του οδηγού είχε σπάσει από την σφοδρή σύγκρουση. Ότι εκεί μέσα στο εσωτερικό του καντράντι είχε βρεθεί μόνο DNA του Παντελή Παντελίδη. Αν ισχύει αυτό. Όχι, όχι. Δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είχαμε γίνει όχι, κοινωνία αυτής της πληροφορίας. Όχι, όχι, όχι. Και εγώ ένα τελευταίο θέλω να πω πραγματικά. Κάτι τελευταίο, κύριε Λίτρα. Σε όσους μας ακούνε. Ναι, τελευταίο. Είναι ντροπή για οποιονδήποτε σχολιάζει, είτε να σχολιάζει δύο κορίτσια τα οποία έχουν χτυπήσει και έχουν τραυματιστεί, είτε να σχολιάζει αρνητικά μία οικογένεια η οποία έχασε το παιδί της. Και τα δύο αυτά είναι απαράδεκτα, μιλάμε για ντροπή. Αυτό που εμείς
Και η άλλη πλευρά οφείλουμε να κάνουμε είναι να διερευνήσουμε και να βοηθήσουμε τα δικαστήρια στο να αποδειχθεί ποιος οδηγούσε. Όλα όμως τα υπόλοιπα, τα σχόλια που πολλές φορές γίνομαι κοινωνός, είναι ντροπή είτε για τη μία πλευρά είτε για την άλλη πλευρά. Μην ασχολείστε με αυτά τα σχόλια, κύριε Λίτρα. Είναι η κατάρα των social media που ο κάθε άσχετος βγαίνει χωρίς να έχει στοιχεία πραγματικά. Βγαίνει και λέει μία άποψη. Οι απόψεις, ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη. Βλέπω προσβλητικά σχόλια. Δεν θα σταματήσει αν ποτέ. Ο κόσμος έχει μαζεμένη. Και για τα κορίτσια και για την οικογένεια Παντελίδη. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι για έναν από τους δύο. Οι άνθρωποι, πραγματικά, οι άνθρωποι αυτοί που σχολιάζουν, πραγματικά πού βρίσκονται. Στα σπίτια τους πίσω από ένα υπολογιστή. Ένα παιδί. Έναν υπολογιστή κρυμμένο. Δεν έχουν τι να κάνουν και αποφασίζουν να σχολιάσουν κάποια πράγματα της επικαιρότητας, γιατί νομίζουν ότι έχει κάποια βαρύτητα η γνώμη τους. Αυτό. Σε τι κοινωνία λοιπόν έρχονται τα παιδιά μας και φίλοι. Ας μείνουμε, κύριε Λίτρα, σε αυτά τα στοιχεία. Θα σας πάω στο επόμενο θέμα, στο θέμα της Ιωάννας, αλλά θέλω, επειδή ξέρω ότι έχετε μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, συνάδελφο, δική σας συνάδελφο, τη Σοφία Πολυζωγοπούλου, να της πάρετε αυτή την όμορφη καρδιά που μπαίνετε στο e-shop της Ελπίδας, e-shop-elpida.org, μπαίνετε μέσα, δώστε μου έτσι ωραία τα στοιχεία, αγοράζετε τα δώρα για τους συνεργάτες σας, για τους συναδέρφους σας, για όλους και προσφέρετε στα παιδιά και στο όραμα της κυρίας Βαρδινογιάννη, στο όραμα Ελπίδα. Τα έσοδα πηγαίνουν σε αυτά τα παιδιά και υπάρχουν και ειδικά δώρα για παιδιά με καρκίνο, τα οποία νοσούν, τα οποία χρειάζονται τα σκουφάκια τους και άλλα αξεσουάρ, τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς. Μπαίνετε λοιπόν εκεί και αγοράζετε τα όμορφα δώρα. Κύριε Λίτρα, να τρέξετε, να πάρετε εσείς την καρδιά της Σοφίας, το βλέμμα στην αγάπη. Και κυρία Κουσελίνη, συγχαρητήρια, γνωρίζω πολύ καλά και την ίδια και το έργο της κυρίας Βαρδινογιάννη, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, κύριε Λίτρα, πάμε στα δύσκολα. Και τα δύσκολα είναι αυτά που τουλάχιστον έφτασαν στα δικά μου αυτιά, αλλά ήθελα να είμαστε εδώ με τους συνεργάτες, με τους δημοσιογράφους, για να τα θέσουμε επιτάπητος και να είστε κι εσείς στην παρέα μας, που είστε ο δικηγόρος μαζί με τον κύριο Αλεξανδρή. Εδώ λοιπόν αφήσαμε την υπόθεση όταν 4 τηλέφωνα από το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, του ομίλου Νέα Βήμα, βγήκε στο φως της δημοσιότητας ότι 4 τηλέφωνα ιχνηλατούσαν οι αστυνομικές αρχές για σήμα που από το διάστημα της πράξης της, στο διάστημα της πράξης της που έριξε το βιτριόλι. Όμως έχουμε σημαντικές και συνταρακτικές εξελίξεις και θα σας θέσω ευθέως το ερώτημα. Ποιες είναι οι εξελίξεις πριν σας θέσω εγώ τα ερωτήματά μου. Τι είναι αυτό που εσείς μπορείτε να πείτε ως δικηγόρος. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, να είμαι με απόλυτη ειλικρίνεια θέλω να σας μιλήσω. Δεν είχα σκοπό να αναφερθώ στις καινούργιες πληροφορίες. Εάν πάλι δεν άκουγα κάποια πράγματα τα οποία διέρευσαν, γιατί οι πληροφορίες που έχω δεν βρίσκονται ακόμα στη δικογραφία και οφείλω να το πω, αλλά οι πληροφορίες λοιπόν που έχω μιλάνε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και συγκλονιστικό, το οποίο ακούστηκε, αλλά δυστυχώς δεν ακούστηκε με τον τρόπο που έπρεπε, γιατί προφανώς δεν έγινε αντιληπτό τι σημαίνει αυτό. Οι κατηγορουμένοι, είχα πει από την πρώτη στιγμή και ήμουνα ο πρώτος και ο μόνος που το είπα, ότι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ορθώς είναι αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ήταν η άποψή μου λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι η πρόθεσή της ήταν να της αφαιρέσει τη ζωή λόγω της υπερβολικά μεγάλης ποσότητας του καυστικού υγρού. Τώρα λοιπόν υπάρχει η πληροφορία ότι μετά το έγκλημα η κατηγορουμένη και πριν συλληφθεί, μετά από έρευνα που έχει κάνει η αστυνομία, από αίτηση που είχα υποβάλει στον κύριο ανακριτή να ψαχτεί το κινητό τηλέφωνο της και ο υπολογιστή της σε κάποιες εφαρμογές, έχω την πληροφορία ότι έψαχνε να βρει τρόπο, επειδή δεν κατάφερε να τη σκοτώσει με το βιτριόλι, να πήγαινε στο νοσοκομείο και να τελείωνε αυτό το οποίο
είχε εξ αρχής στο μυαλό, δηλαδή τον αντισκότωνε. Και μάλιστα υπάρχει η πληροφορία ότι έψαχνε να βρει τρόπο για να μπει στο νοσοκομείο με το σκεπτικό αν μπορούσε να επισκεφθεί την Ιωάννα, όπως επίσης έψαχνε να βρει τρόπο με υγρό το οποίο θα σκότωνε την Ιωάννα χωρίς να μπορεί να ανιχνευθεί. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι όχι απλά ενισχύει αυτό που έλεγα, είναι πλέον δεδομένο, γιατί αν αυτό, ήθελε... Αυτό σοκάρει, δηλαδή νεκρώνει τον εγκέφαλο, για να το πω έτσι απλά. Θέλετε να σας πω κάτι, και σε ταινία να το βλέπαμε δεν θα το πιστεύαμε, ότι αφού έκανε αυτό που έκανε, συνέχισε και προσπαθούσε να βρει τρόπους για να της αφαιρέσει τη ζωή. Πώς προκύπτει... Ξέρω αρκετές λεπτομέρειες. Ναι, πώς προκύπτει ότι είχε κάνει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για να βρει τρόπο να μπει στο νοσοκομείο και να βρει... Είπε υγρό... τη μαγική φράση, ξέρει αρκετές λεπτομέρειες. Ναι, ναι, γι' αυτό... Και εγώ θα θέσω το ερώτημα, ποιος είναι ο ρόλος... Ποιος είναι ο ρόλος του ρολογιού. Θα σας πω αυτό που φαντάζομαι. Έτσι, για να μην πω κάτι διαφορετικό και παρεξηγηθώ, γιατί σας ξαναλέω, έχω δικαίωμα να πω την άποψή μου. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία ακόμα στη δικογραφία. Έρευνες κάνουμε κι εμείς. Από τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν στο κινητό τηλέφωνό της, σε εφαρμογές, τις οποίες τις είχε σβήσει και έχει γίνει με κάποιο τρόπο κάποια ανάκτηση δεδομένων, προκύπτουν διάφορα πράγματα τα οποία έψαχνε. Όταν δηλαδή μπαίνεις σε μία διαδικασία να ψάξεις στο θριάσιο νοσοκομείο που είναι ο θάλαμος για τα εγκάβματα, όταν μπαίνεις σε μία διαδικασία να ψάξεις με ποιο υγρό μπορεί να σκοτώσει χωρίς να ανιχνεύεται, Σε μεταγενέστερο χρόνο η αναζήτηση για το υγρό, όχι για το θριάσιο, εντάξει αυτό είναι λογικό, αλλά για το υγρό είναι σε μεταγενέστερο όχι, χρόνο. Όχι, μισό λεπτάκι. Και για το θριάσιο. Ναι, δεν είναι. Αφού είναι στο θριάσιο... Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στο θριάσιο νοσηλευόταν. Δεν την είχαν πιάσει. Και για το υγρό και την αλλά αναζήτηση... Αλλά αν ξέρετε... Και η αναζήτηση του υγρού είναι μετά... Είναι πιο συγκλονιστικό, και... Γιώργο μου, αυτό που θα αποκαλύψει ο κ. Σας λέω και για το θριάσιο, κυρία Καραϊβάς, σας λέω και για το θριάσιο, γιατί θέλω να σας πληροφορήσω ότι ούτε οι δημοσιογράφοι ξέρανε που βρίσκεται η Ιωάννα. Ήταν απλά έξω από την είσοδο. Δεν ξέρανε ποια πτέρυγα, σε ποιο σημείο. Όταν λοιπόν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες έχω, ότι έψαχνε να βρει συγκεκριμένες λεπτομέρειες και πώς μπορεί... Και συγκεκριμένους ανθρώπους, νομίζω εγώ. Εντάξει, ας μην δώσω παραπάνω όχι, έκταση. Όχι, ούτε εγώ θα πω αυτό. Όντε φανταστείτε ας την περιμένουμε, εμπορή. Ας περιμένουμε... Αυτό με το ρολόι που... ας περιμένουμε... Α, μπράβο, διαθέστε το ρολόι. Θα πω. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο, το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει έρθει... στη γνώση μου, επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρξει δικογραφία, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπει, αν πράγματι, εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι υπάρχει και ένα ρολόι, αυτά τα έξυπνα ρολόγια, το οποίο το φόραγε, το οποίο το φόραγε, εκείνη την ημέρα που έγινε το περιστατικό, και έχει καταγράψει ακριβώς και τα βήματά της από την είσοδο της πολυκατοικίας μέχρι και που πήρε το ταξί. Άρα η τεχνολογία είναι σύμμαχος σε αυτή την ιστορία. Και είναι και το και αυτό που την πάτησε δεύτερη φορά, διότι ενώ είχε σβήσει τα πάντα, κάποια στοιχεία πάτησε κατά λάθος λοιπόν, και έγινε η ανάκτηση των τεσσάρων. Άρα λοιπόν να έρθει τώρα οποιοδήποτε και να μου πει εμένα, εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία μπουν στη δικογραφία, ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, αλλά να τη κάνει ζημιά. Τι φαίνεται να αναζητά, κύριε Λίτρα,
Τι φαίνεται να αναζητά? Είναι σημαντικό αυτό για μένα. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος να της δώσει ένα τέλος στη ζωή της? Είναι αλήθεια αυτό που... Όχι, είναι αλήθεια αυτό που τουλάχιστον έχει φτάσει στα δικά μου αυτιά, ότι προσπαθεί να αγοράσει από την αγορά δύο διαφορετικά υλικά ή να μπει μέσα στο νοσοκομείο κάποιος που θα τον βρει με συγκεκριμένη ένεση και αέρα να της δώσει τέλος στη ζωή. Ναι, αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Από εκεί μετά σας λέω, μένει να δούμε αν αυτά τα στοιχεία θα μπουν στη δικογραφία πράγματι, γιατί ξέρετε, για να μπει και ένα στοιχείο στη δικογραφία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδεικνύεται. Η αστυνομία δεν είναι απλά το ότι έχει μία... Από τα εργαστηριακά. Είναι τα εργαστηριακά βέβαια, και ενδεχομένως ανθρώπους που ήθελε να χρησιμοποιήσει εκείνο το διάστημα που μπορεί να είχαν σημαντικό... κοινούς γνωστούς. Σας προκύπτει, έτσι λέει ο κύριος Λίτρας, σας προκύπτει, εδώ φαίνεται, αν δεν θα ξέρει τι θα κάνει. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα πραγματικά οργανωμένο σχέδιο στην περίπτωση που αποδειχθούν, κοιτάξτε, και να το λέει ο κύριος Λίτρας, ποτέ του δεν αερολογεί ούτε θερομβάμονη, έτσι, για να το λέει, έτσι είναι, τουλάχιστον εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος. Σας προκύπτει, αυτή την πληροφόρηση έχω. Για να τη λέτε και για να την έχετε και για να την διατυπώνετε δημόσια, πάνω να πει ότι είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι ο δικηγόρος λοιπόν, εκείνος που έχει όλη αυτή τη διαδρομή. Εντάξει, έχει, ακούστε με, έχει βρεθεί πομπός GPS, όπου τον τοποθετούσε η κατηγορουμένη στο αυτοκίνητο της Ιωάννας και μάλιστα άλλαζε και την μπαταρία, γιατί έπρεπε. Άρα όταν μπαίνει ένας άνθρωπος σε αυτή την οργάνωση... Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ότι... Οργάνωση κατά μόνας, ένα οργανωμένο σχέδιο κατά μόνας, ή έχετε και κάποια υπόνοια ότι ενδεχομένως υπάρχουν συνεργοί? Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου, την οποία την είχα εκφράσει από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν σημαίνει κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή αυτουργό έχουμε. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα από κάπου υπήρχε και μία βοήθεια. Απλά πρέπει να διερευνηθεί αν αυτός ή αυτή που τη βοήθησαν, γνώριζαν περί τίνος πρόκειται ή όχι. Γιατί ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό να έρθω να σας πω εσάς, ότι, που ξέρω ότι έχετε γνώσεις γύρω από ένα θέμα, ότι μήπως μπορείς να μου δώσεις ένα μπομπό GPS ή μήπως μπορείς να μου πεις πώς χρησιμοποιείται, από το να σου πω τι θέλω να τον κάνω. Για το βιτριόλι. Γιατί αν ζητάς από κάποιον ένα λίτρο βιτριόλι, πάει να πει ότι δεν το θέλεις για τις κατσαρίδες του σπιτιού. Καλά, σαφέστατα. Απλά εκεί σας είχα πει από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να αποκαλυφθεί πώς ήρθε στην κατοχή της. Αν θυμόσαστε καλά... Δεν έχετε κάποια πάλι ένωση από κάποια πράγματα. Ρώτα, Σταύρο, από πού έχετε... προμηθεύθηκε... Ναι. Αν το προμηθεύθηκε από το ίντερνετ το βιτριόλι... Όχι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, αλλά εκεί είπαμε ότι μπορεί να το προμηθευθεί ακόμα και από το ίντερνετ. Ναι, κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Αυτό. Πάντως φαίνεται πως η άλλη πλευρά, που είναι μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή, δεν έχει δώσει καμία κατάθεση, δεν έχει μιλήσει, δεν έχει πει τίποτα. Αυτή τη στιγμή προχωράει η έρευνα, όπως φαίνεται, και στα εγκληματολογικά και περαιτέρω. Εγώ θέλω να πω το τελευταίο. Υπάρχουν καταγραφές. Εγώ θέλω να πω την τελευταία... Να σας πω και την τελευταία κουβέντα. Αυτό που ενδιαφέρει με τις καινούργιες εξελίξεις είναι ότι, ξέρετε, προκύπτει, αν πράγματι ισχύουν όλα αυτά, ότι η πρόθεσή της ήταν να τη σκοτώσει. Δεν ήταν να της κάνει ζημιά, λοιπόν, που άκουσα κάποια στιγμή από τον συνάδελφό μου που έχει την υπεράσπιση. Τον κύριο Κεχαγιόγλου. Όταν, λοιπόν, έχεις... Εμπειρότατος ποινικολόγος... Κάνεις... Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και... Γνώστη του αντικειμένου. Και, πώς το λέμε, και έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του. Δεν είναι εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Αλλά όταν ένας, επαναλαμβάνω, όταν ψάχνεσαι και μετά πώς θα αποτελειώσεις κάποιον άνθρωπο, και το πρωταρχικό σου σχέδιο δεν ήταν να κάνεις ζημιά, ήταν να σκοτώσεις. Σταύρο. Κύριε Λίτρα, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Πώς είναι η Ιωάννα, η κατάστασή της, πώς είναι, η ψυχική της υγεία πώς είναι? Αν γνωρίζει όλα αυτά που μας λέτε τώρα στον αέρα, αν την έχετε πληροφορήσει, αν αισθάνεται ανασφάλεια. Ναι, ναι. Πολύ καλή ερώτηση.
Και, μην το μαθαίνει από τον τηλεοπτικό αέρα εκπομπών. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε, αντιλαμβάνεστε ότι με την Ιωάννα μιλάω. Είμαι σε επαφή, ξέρει κάποια πράγματα, την ενημερώνω για κάποια πράγματα. Έτσι, ουέ και αλίμονο. Από εκεί και μετά η ψυχολογική της κατάσταση δεν είναι καλή. Ειδικά και με πράγματα τα οποία είναι υποχρεωμένη να τα πληροφορείται, γιατί η Ιωάννα είναι η άμεση ενδιαφερόμενη, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι η ψυχολογική της κατάσταση μπορεί να γίνεται και χειρότερη. Όπως επίσης και η υγεία της δεν παρουσιάζει δυστυχώς ακόμα βελτίωση. Είναι μια στάσιμη κατάσταση, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα ακολουθήσουν και άλλα χειρουργία. Χειρουργία, ναι. Και σας ξαναλέω ότι είμαι πεπισμένος ότι η πρόθεση της Δράστιδος ήταν να τη σκοτώσει και να μην χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μέσο που θα ήταν αποδεδειγμένο ότι πήγαινε να τη σκοτώσει. Μάλιστα. Ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε, ξέρετε, και το μετέπειτα που ψάχτηκε να δει με ποιον τρόπο μπορεί να τη σκοτώσει και να μην ανιχνευθεί. Κάτι σημαίνει όλο αυτό. Κάτι διαβάσαμε για υδροκιάνιο. Οι δικές σας πληροφορίες είναι για κάτι τέτοιο ή για αρσενικό? Είναι για κάποιες ουσίες, εν πάση περιπτώσει. Τώρα δεν μπαίνω στην ουσία τι ουσίες έψαξε. Ξέρω ότι έψαξε κάποιες ουσίες οι οποίες να μην ανιχνεύονται. Ας σας λέω, απλά χρειάζεται οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε να αποδειχθούν επίσημα και να εισφερθούν στη δικογραφία. Η άλλη πλευρά, η κατηγορούμενη, γιατί δεν έχει καταθέσει ακόμη? Γιατί δεν θέλει. Δεν θέλει, ναι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να μπω ούτε στο μυαλό της κατηγορούμενης, ούτε στο μυαλό... Υπάρχει κάποια ανταλλαγή μηνύματος? Τι εννοείται? Εννοώ να βρέθηκε στο κινητό της ή στο κινητό κάποιο μήνυμα. Τι θα γίνει με το... Υπάρχουν, σας είπα... Β ή τι θα γίνει με... Όχι, το Γ. Κοιτάξτε, υπάρχουν ενδεχομένως κάποια μηνύματα ή κάποιες επαφές οι οποίες ερευνούνται. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λίτρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μας στην οικογένεια. Να είστε καλά. Και εδώ είμαστε. Είμαι πολύ σίγουρη ότι και αυτά τα δύο θέματα έχουν πολύ μέλλον μπροστά, καθώς τώρα είναι η αρχή τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε καθυστερήσει και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Αγαπητέ Γιώργο Μουκάνη, σκηνοθέτη αυτής της εκπομπής, και θέλω να με πας αμέσως το επόμενο ζωντανό μας με τον Γιώργο Σόμπολο, όπου βρίσκεται μαζί με την Αμαλία και το Μιχάλη. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Δεν τον έχω τον Γιώργο? Α, έχω μόνο το Μιχάλη και την Αμαλία. Μέσα σε σένα. Τέλεια, δεν πειράζει. Καλημέρα, Μιχάλη Ζήνα. Μου και Αμαλία. Μου λένε από το κοντρόλ, τον έδιωξαν. Από το μαγευτικό Σωτηρία. Έτσι, μπράβο. Μου λένε από το κοντρόλ, τον έδιωξαν από κοντά σας, για να μην είναι συνωστισμός στη ζωντανή σύνδεση. Δεν επιτρέπεται, οπότε να σας προστατεύσουμε και εσάς και το Σωτηρία. Τώρα, σε αυτό το σημείο, το ποιοι είστε εσείς και ποιος είσαι εσύ, Μιχάλη μου, ακούω το τραγούδι συνέχεια, είναι καταπληκτικό. Η Αμαλία είναι ακτινολόγος κλινικής COVID στο νοσοκομείο Σωτηρία, αλλά ο Μιχάλης είναι νοσηλευτής. Να δούμε ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει με φοβερό τραγούδι και αμέσως μετά να έρθουμε να μας πείτε πώς το ζείτε εσείς εκεί στο Σωτηρία. Παρακαλώ. Τιμή και καμάρι φοράω τα λευκά. Κι ας λένε πως ο χρόνος μου τελειώνει. Όταν χρειάστηκε στα δύσκολα σε κράτησα ψηλά. Και χειροκρότημα μου έδινες εσύ από το μπαλκόνι.
Δεν είμαι ένας, μα είμαστε πολλοί. Μαζί κρατήσαμε όρθιο το εσύ. Δεν είμαι ένας, μα είμαστε πολλοί. Και θα κρατήσουμε όρθιο το εσύ. Βοήθα μας κι εσύ. Στην πανδημία του COVID, στην πρώτη γραμμή. Είναι η δουλειά μου, δεν το συζητάω. Ήρωες τότε μας είπες εσύ. Και το αυτονόητο εγώ σου ζητάω. Δεν είμαι ένας, μα είμαστε πολλοί. Μαζί κρατήσαμε όρθιο το εσύ. Δεν είμαι ένας, μα είμαστε πολλοί. Και θα κρατήσουμε. Εντάξει, πες αυτό που μου είπες, Μάγδα. Να σας πω, καλημέρα και από μένα, τα σέβη μου την αγάπη μου. Όταν σας είδα στο βίντεο, λέω, συγγνώμη λέω Ζήνα, αυτός είναι ο... Τι ωραίο παιδί, τι ωραία φωνή, τι ωραία που είστε εκεί. Και φλανάκι μου ζουράκι. Πρώτα το ωραίο παιδί. Πρώτα το ωραίο παιδί. Μια φωνή. Ναι, γιατί είναι με τη μάσκα του και δεν μπορούμε να τον δούμε πώς είναι. Μπράβο σας, χίλια μπράβο σε εσάς για το υπέροχο τραγούδι. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του Σωτηρία. Έχω φίλους και έχω συγγενείς. Έχω την πρώτη μου ξαδέρφη που δουλεύει μέσα. Είναι μέσα στα χειρουργεία και ξέρω πάρα πολύ καλά εδώ τι αγώνα κάνει. Έχουμε θέματα με τους συμβασιούχους πια και θέλω να μου πούνε. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θα πέσει πάνω από τους συμβασιούχους και κάτι θα κάνει. Εύχομαι και ελπίζω. Μπράβο σας. Για πείτε μας τα δικά σας θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ειλικρινά και εμείς τώρα που ακούγαμε το τραγούδι, συγκινηθήκαμε είναι η αλήθεια, γιατί είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε μέσα από την καρδιά μας και μέσα από αυτά που βιώναμε. Οι 4.000 και όχι μόνο, αλλά κυρίως οι 4.000 που είμαστε, οι 4.000 του ΑΕΔ, αυτού του προγράμματος που στην κυριολεξία οι καρδιές μας χτυπάνε σαν μία. Και όταν ξεκίνησε η πανδημία, το μέλλον μας ήταν αβέβαιο. Δεν ξέραμε αν θα μείνουμε ή αν θα φύγουμε. Οι συμβάσεις μας θα τελειώνανε. Αλλά παρόλα αυτά θεωρούσαμε χρέος μας, όπως και κάθε Έλληνας που δουλεύει στο ΕΣΥ, να μείνουμε στις θέσεις μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φρικτό κίνδυνο που έχει χτυπήσει όλο τον κόσμο. Το μεγάλο μας παράπονο θα είναι σε 1-2 χρόνια από τώρα που θα έχουμε τελειώσει, θα έχουμε νικήσει αυτό τον άτιμο κορονοϊό, θα έχουμε νικήσει αυτή τη μάχη και θα έχουμε δώσει τις δικές μας μάχες μέσα σε αυτό το νοσοκομείο. Το παράπονο μας θα είναι και εμένα προσωπικά να περνάω απ' έξω από το Σωτηρία και να μην δίνω μέσα, να συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου και να το βλέπω μόνο απ' έξω. Ως άνεργος. Αυτό είναι το μεγάλο θέλουμε παράπονο όλων μας. Θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν θα συμβεί αυτό, Μιχάλη μου. Δίνεται ένα τεράστιο αγώνα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να ακούει και ο κύριος Κικίλιας. Δηλαδή μετά την πανδημία δεν χρειάζεται αυτό το προσωπικό. Λέω. Γιατί εγώ ακούω χρόνια για ελλείψεις προσωπικού στην υγεία. Και έχουμε καταγράψει και τηλεφωνικές που θα δείξουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα ανθρώπων που πήγαιναν στις ΜΕΘ τα προηγούμενα χρόνια και δεν υπήρχαν ΜΕΘ για να μπουν. Ναι, οπότε τώρα έχουν δημιουργηθεί ΜΕΘ. Το προσωπικό. Έτσι, μπράβο. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή θα ξανακλείσουν, μετά τον κορονοϊό θα κλείσουν οι ΜΕΘ. Ξέρω, για να μας πει η Αμαλία. Υπήρξαν όμορφοι Αμαλία. ΜΕΘ έτσι κι αλλιώς. Ήταν τραγικό. Γιατί είπαμε μόνο όμορφο το Μιχάλη. Να πούμε και όμορφη την Αμαλία. Α, καρδιά μου. Δεν την βλέπει. Είναι. Αυτά μου λέτε τώρα και με καρδιά μας. Έτσι δεν πρέπει. Γυναίκα προς γυναίκα είναι πιο ωραία. Ψυχικά και εξωτερικά. Α, Μιχάλη. Πραγματικά μια ομάδα ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Πλαισιώνουμε το ΕΣΥ από το σουφλί, το ακριτικό σουφλί μέχρι και την Κρήτη. Δίνουμε το 100% του εαυτού μας για να στελεχώσουμε και να νικήσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό που συχνά τον λένε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όχι είμαστε απαραίτητοι, είμαστε εξειδικευμένο πλέον. Προσωπικό σχεδόν και τα τζάμια θα θολώνουν. Είναι το κλασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Με τα γυαλάκια σου και τη μάσκα. Ναι.
Είμαστε εξειδικευμένο προσωπικό, είμαστε από το 2017, οι συμβάσεις μας ήταν στην αρχή. Με συγχωρείς, Αμαλία, που... Δώσε πω. Για ένα χρόνο ήταν στην αρχή, όμως επειδή οι ανάγκες που καλύπτουμε είναι πάγιες, οι συμβάσεις μας ανανεώθηκαν για έναν χρόνο επιπλέον, για ένα χρόνο επιπλέον και φτάσαμε αισίως τα 5 χρόνια εν μέσω πανδημίας. Οπότε θεωρούμε άδικο ως εξειδικευμένο προσωπικό να πρέπει μετά από αυτή την πανδημία να μας πούνε το αντεγιά, το αντίο. Δεν θα σας το πούνε, μην με απογοητεύεις, Μιχάλη μου. Δεν θέλω να απογοητεύω μέσα από αυτή την κοινωνία. Θέλω να βλέπω ένα ζεστό συννεφάκι, ένα ωραίο όραμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Σας να είσαι σίγουρος και σίγουρη ότι εμείς θα είμαστε εδώ να εναντιωθούμε αν πάνε να σας κάνουν κακό σε εισαγωγικά και να μην σας αγκαλιάσουν στη συνέχεια. Θα σηκωθούμε όλοι και θα πάμε παντού. Είμαστε μαζί σας. Πραγματικά δίνετε μεγάλο αγώνα. Θα αγωνιστούμε για να σώσουμε ζωές. Και εγώ μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σε έχουμε ανάγκη αυτή. Ναι, δεν το συζητάμε. Ωραίος ο Μιχάλης. Σε κοιτάζω, ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μόλις απέκτησα την πρώτη μου καρδούλα. Τυρές, ναι, το αγόρασες. Είναι έκανα δώρο στον εαυτό μου για τη γενέθλιά μου. Αχ, να το πούμε τώρα πριν πάμε. Εδώ. Ναι, γιατί είχε πέσει ελπίδα. Το σύστημα. Έπεσε λίγο, το σύστημα, αλλά... πέστα. Γι' αυτό σας το δείχνω, να το. Αν το δείτε τώρα, να το. Online, να το. Έπεσε το σύστημα. Εγώ την αγόρασα αλλά... την καρδούλα μου. Εδώ εσύ, είμαστε εσύ. Για να πουλάμε, να ξεπουλάμε. Γιατί είναι για το καλό των παιδιών και του οράματος ελπίδα. Λοιπόν. Πάμε στο κορίτσι μας, την Εύα Παρακεντάκη, με τη γαλατόπιτά της. Να μπεις και εσύ, Ευάκη μου, να αγοράσεις. Για σένα και την κοράκλα σου, έχει υπέροχα δώρα για γιορτές. Βέβαια. Πάμε, σ' ακούμε. Και για τους φίλους μας όλους, μπορούμε να κάνουμε όλα μας τα δωράκια από έτσι, εκεί. Καρδιά. Αφού θα παραμείνουν κλειστά τα μαγαζιά από ό,τι άκουσα. Για πάμε, λοιπόν. Είναι αυτές οι μέρες που εγώ πάντοτε, Ζήνα μου, σκέφτομαι τους ανθρώπους που δεν μπορούν να φάνε ζάχαρη γιατί έχω έναν τέτοιο στο σπίτι μου. Είναι η μαμά μου. Είτε για λόγους υγείας, είτε γιατί έχουν επιλέξει να έχουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οπότε σήμερα συζήτησα με την εταιρεία Ζωγράφος και λέω για την σημερινή γαλατόπιτα θέλω να μου κάνετε τη χάρη να το φτιάξω με την υγρή στέβια, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να δοκιμάσουν ένα γλυκό αυτές τις όμορφες μέρες. Θέλω να μου δώσει την κάρτα υλικών όποτε μπορέσει. Βεβαίως, καρδιά μου, για να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη γαλατόπιτα. 6 φύλλα κρούστας, 200 γραμμάρια φιλί αμυγδάλου, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 100 γραμμάρια βούτυρο, αγελάδος παρακαλώ, 225 γραμμάρια σιμυγδάλι ψηλό, 1,5 λίτρο φρέσκο γάλα, 2 βανίλιες, 4 αυγά, ξύσμα λεμονιού. Και άλλη μία πρέζα αλάτι, 50 γραμμάρια βούτυρο, κανέλα για πασπάλισμα, 1 κουταλάκι της σούπας Slimline Drop Stevia, Ζωγράφος παρακαλώ. Πού μπορούμε να τη βρούμε μετά τη συνταγή? Παντού και στο Ζήνα Post τη βρίσκουμε τη συνταγή και παντού. Πάμε, Ευάκη. Λοιπόν, η συγκεκριμένη στέβια, να πω ένα-δύο πραγματάκια, είναι από το, είναι μια φυσική γλυκαντική ουσία, γιατί προέρχεται από το φυτό στέβια και έχει 0 θερμίδες. Δηλαδή, εγώ να ξέρετε, βάζω στο πρωινό μου καφεδάκι, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Μία σταγόνα στέβια αντιστοιχεί με μία κουταλιά του γλυκού. Άρα βοηθάει πάρα πολύ και για αυτούς που προσέχουν τη διατροφή τους. Θα βάλω εδώ, μέσα στο μπολάκι μου, το σιμυγδάλι και τα αυγά. Ξεκινάω με τα αυγά. Θα τα σπάσω λίγο, κρατάω και το σιμυγδάλι, γιατί θέλω να το ρίχνω βροχιδόν. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη διαδικασία, έτσι ώστε να φτιάξουμε την κρέμα μας. Διαλύουμε τα αυγά με το σιμυγδάλι. Σε αυτή τη μεγάλη ποσότητα κρέμας, δεν θα το πιστέψετε, αλλά χρειαζόμαστε μόνο μία κουταλιά της σούπας από την υγρή στέβια. Γεμάτη. Τη ρίχνω και αυτή μέσα. Και θα πάρω τώρα ξύσμα από λεμονάκι. Γιατί η γαλατόπιτα έχει χαρακτηριστική τη μυρωδιά του λεμονιού μέσα στην κρέμα της. Αχ, Ευάκη μου! Γαλατάκι μου, σιγά σιγά να αυτή δεσταίνετε. Η γαλατόπιτα έχει φτάσει ως εδώ, και πάλι θα τη φάει το συνεργείο.
Πάω σπίτι να τη φτιάξω τώρα. Ναι, ναι, και θα σας στείλω, Βρεζίνα, θα σας στείλω. Σέβασε ό,τι λέει, είναι ακριβώς, πετυχαίνει. Λίγο αλατάκι. Πλαστική θέλει ακρίβεια. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι σαν τις μαγείρισες που κρατάνε το ένα μυστικό. Έβαλα λίγο αλατάκι. Όντως το βρίσκω στο ζητά. Και θα βάλω και βανιλίτσα. Για να δώσουμε και άρωμα βανίλιας. Είναι εύκολη, λέει, ακόμη τώρα και για τη Μάγδα. Δίπλα. Τα λες με αυτά, δεν είναι για όλους. Εγώ τα λέω όλα. Αλήθεια με τη Ζήνα. Προσπαθώ να δώσω. Δεν κρύβω. Λοιπόν, κοίταξε με βλέπουμε. Οι συνταγές που προσπαθούμε να δώσουμε. Εύκολο. Οι συνταγές που προσπαθούμε να δώσουμε είναι όλες πολύ εύκολες. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω ζεστάνει το γάλα μου και σιγά σιγά. Ρίχνει σιγά σιγά. Το ενσωματώνω μέσα στο. Στο σιμιγδάλι και στα αυγά. Για να έτσι δέσει. Ώστε να πάρουν τα αυγά μου δέσει. Θερμοκρασία. Μην πετάς άσχετα πράγματα. Πώς θα είναι το μάγειρες. Τι τη βίζετε σήμερα, έχετε κεφάλι. Μας αρέσει μπράβο. Πολύ που ανακατεύεις λοιπόν... να σε βλέπουμε. Και να ανακατωνόμαστε. Με τα δύο χεράκια, βέβαια. Είμαι μαγείρισα όλων των χεριών. Έτσι πετυχαίνει καλύτερα λοιπόν, το λοιπόν. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι... Να έχω ζεστό το γάλα μου και σιγά σιγά να προσθέτω πάλι μέσα όλο αυτό το μείγμα ανακατεύοντας. Κοίταμε. Σε κοιτάω, σε κοιτάω. Εσύ με κοιτάς. Δεν σε βλέπω εγώ, αλλά σε ακούω, κορίτσι μου, και ανοίγει η καρδιά μου. Λοιπόν, εδώ πέρα χρειάζεται γύρω στα 10 λεπτάκια να έρθει η κρέμα μας να δέσει, να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ θα είμαι από πάνω με τον αποδάρτη μου. Όλη την τρώμε και έτσι. Δουλεύω το γάλα για να μην μου κολλήσει. Μετά το ανακάτεμα όλη την τρώμε. Θα προσθέσω βούτυρο, έτσι ώστε να τη γλασάρω λίγο την κρέμα μου, να τη γυαλίσω. Και θα την αφήσω λίγο στην άκρη για να ετοιμάσω τα φύλλα. Λοιπόν... Εδώ έχω τα φύλλα μου, τα βάζω πάντοτε σε ένα πανάκι για τον εκκλησμό. Έτοιμα φύλλα δεν είναι? Έτοιμα, έτοιμα, είναι φύλλο κρούστας. Κάνε ναι, κρούστας. Αλλιώς δεν υπήρχε βαρύτητα. Λοιπόν... Να βαρκοπιέται, Τσέγκου. Εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Κοίτα πώς βάζω το βούτυρο. Κοίτα πώς βάζω το βούτυρο. Το βούτυρο το βάζω πιτσιλωτό. Γιατί? Γιατί όταν θα πάει το φύλλο... Ναι. Όταν θα πάει το φύλλο να κάτσει πάνω, δεν θα κολλήσει κάτω. Θα εγκλωβίσει μικρά σημεία αέρα και αυτό θα κάνει πολύ πολύ τραγανή τη γαλατόπιτά μου. Ποιος φαίνεται πώς μαγειρεύεις το λοιπόν, σπίτι του Νικολαίδη. Έχω... Ο Νικολαίδης. Όχι, όχι, εντάξει. Δύο. Ναι, αλλά εσύ εδώ είσαι προσεκτικός. Έχω ετοιμάσει ένα μείγμα. Ναι. Εδώ έχω ετοιμάσει ένα μείγμα που είναι φιλέα αμυγδάλου και κανέλα. Το οποίο το βάζω ανάμεσα στα φύλλα και αυτό είναι που την κάνει. Αυτό είναι το μυστικό. Ιδιαίτερα νόστιμη. Πολύ, πολύ κράντσι. Έλα, τώρα το κατάλαβα. Πολύ, πολύ τραγανή. Ενδιάμεσα σε κάθε φύλλο. Πολύ ωραίο κόλπο. Μάλιστα. Κολπάκια. Α, στη Μάγδα, στη φτιάξω εγώ. Φέρω δύο κομμάτια. Ψάχνω να δώσω νέα πράγματα. Για τα γενέθλιά σου. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Ή το κάναν άλλες μαγείρισες και δεν το λέγανε. Πίνω. Μέχρι πού το φτάνουμε αυτό. Δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ ό,τι φτιάχνω σας το λέω. Μετά ρίχνεις... Βάζω πέντε φύλλα. Τουλάχιστον. Όλα ενδιάμεσα βάζει φιλέ. Και από εκεί και πέρα όσο θέλετε εσείς, όσο σας αρέσει. Αν είστε και σας αρέσει το φύλλο, μπορείτε να βάλετε και 6 και 7 φυλλαράκια. Και πώς την ολοκληρώνουμε τη συνταγή, Ευάκη μου, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Τώρα θα δεις. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ απλή η ολοκλήρωση της συνταγής. Βάζω και κρέμα. Το τελευταίο φύλλο. Χαρά θα μείνει. Και παίρνω κόθρους γύρω-γύρω. Τη βάζουμε να ψηθεί. Τρώγαμε και τη ρίχνω. Ωραίο. Καταπληκτικό. Απλό. Τρώγεται και απλά, να ξέρεις. Κλείνω. Έτσι. Και έτσι τρώγεται. Πολύ. Κλείνω. Κλείσε. Κοίτα, έτσι πολύ απλά. Βουτυρώνω και το φύλλο μου. Ναι. Και ό,τι βούτυρο περισσέψει... Για να γίνει ο κόθρος. Το ρίχνω πάνω στην κρέμα. Για να πάρω πολύ ωραίο χρώμα. Mm. Το χρώμα που προκύπτει...
Την αφήνω αυτή εδώ για να. Όση ώρα το ψήνουμε, στους πόσους βαθμούς. Όπως επίσης και η πίτα. Μπράβο, αγάπη μου, ρώτα. 180 για μία ωρίτσα. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Αντίσταση ή πάνω. Ακού. Όχι, στον αέρα, στον αέρα ή πάνω κάτω. Αέρα. Αέρα. Ναι, ναι, αέρα, αέρα. Νικολαίδη, δεν στόχα. Ιδέες, εγώ το κατάλαβα ποιος μαγειρεύει σπίτι. Μπράβο, συγχαίρεται σύζυγος. Ευχαριστώ. Και εγώ τώρα θα πάω σπίτι να ρίξω μια παραγγελία. Χοντρή, χοντρή. Για φαγητό. Χοντρή, χοντρή. Βέβαια. Τόσο πιτσίλισμα. Φανταστική. Μπράβο, τέλειο. Έτσι. Μπράβο. Το βρίσκουμε στο Ζήνα Post. Α, όχι, Ευάκη. Θα αφήσω έτσι. Ευάκη, σ' αγαπάμε. Είσαι η καλύτερη μαγείρισα. Είσαι η καρδιά της Κρήτης. Και εσένα σε αγαπάμε. Είμαστε εμείς και δες τώρα τι... Εσένα σε αγαπάει πολύ ο κόσμος. Θα κάνουμε μια ωραία οικογένεια και θα πω το εξής. Η Ρούλα Κουσκουρή, σήμερα η συνεργάτητα της εκπομπής, έκανε μια επεμβασούλα. Ενημερώθηκα ότι τώρα είναι στο δωμάτιό της. Είναι όλα καλά. Περαστικά. Ρουλάρα, σ' αγαπάμε πολύ. Σε περιμένουμε. Σ' αγαπάμε. Και θα πάμε σε διαφημίσεις με αυτό το τραγούδι εδώ. Δώστε το μου λίγο. Έχεις τον άντρα σου εκεί, το Στυλοβάτη, τον Γιώργο το Μητρομάρα. Έχεις τα παιδιά σου. Να πάνε όλα καλά, καρδιά μου. Όλα καλά, σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Διαφημίσεις. Φτάσαμε στο τέλος. Σταύρο, είσαι άνθρωπος πιο του ομίλου, του σταθμού. Βέβαια. Έρωτας με διαφορά. Στο νέο πρόγραμμα του Σταρ. Εμείς είμαστε πια παλιό πρόγραμμα. Είστε παλιό πρόγραμμα. Δεν είμαστε εμείς το παλιό πρόγραμμα. Παλιό πρόγραμμα. Έτσι είναι όμως. Όταν πια... κάποιος τους θεωρείς δεδομένους, τους ξεχνάς. Εγώ για να ποτέ. Κάνω και εγώ τα παράπονα μου. Εγώ, όχι εμένα, εγώ ποτέ. Τα αγαπώ πολύ. Σταύρο, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, για την οικογένειά σου, για τη γυναίκα σου που μας έκανε την τιμή μια φορά να μιλήσει και αυτό σε εμάς. Είμαστε πια μια οικογένεια. Έχω κούπα και για σένα και για την, το γυναικάκι σου. Πολύ. Εορταστική. Μάγδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι καλότυχη και γουρλού πολύ. Είμαι καλοπόδαρη και φέρνω πάντα τύχη και πάντα με θέλανε για ποδαρικό. Ελπίζω τότε ο γενέθλιος αυτός ο χρόνος που ξεκινάει σήμερα για μένα να είναι καλός, τυχερός και πάνω και πάνω απ' όλα με υγεία κυρίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Αγαπημένοι μου, εσείς να μην ξεχνάτε να μπείτε στο site της Ελπίδας που πια μπήκε στη νέα τεχνολογία. Όλα τα δώρα πια μέσω του e-shop της Ελπίδας και πραγματικά θέλω να σας πω το εξής, ότι είναι σχεδιασμένο από την Μαριάννα Λεμού, είναι το τρίτο που έχει σχεδιάσει, υπάρχουν πολλά και σε βραχιόλι και σε σκουλαρί και έχει γίνει ένας μικρός πανικός, ρίξαμε το σερβερ. Μέσα για... και ένα αντικείμενα, έχει κερά και εσύ που αγόρασες. Πράγματα. Εγώ πήρα αυτή την καρδούλα για μένα σήμερα δώρο στον εαυτό μου, έχει όμως μέσα κερά και έχει πολύ ωραία για τα χέρια, πολύ ωραία βραχιολάκια, έχει πραγματικά πολύ όμορφα αντικείμενα τα οποία και μπορείτε να τα προσφέρετε. Και να σου πω και τι άλλο έχει, έχει ψυχή. Σας γιατί σας όλα έγιναν με καρδιά και ψυχή. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, με ψυχή πάντα και μια παιδική αλήθεια από την Αναστασία για να σας πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Μια καρδιά που χτυπά στον καθένα. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing. Αυτές τις γιορτές όλα θα είναι διαφορετικά. Μπορεί να είμαστε μακριά από τους αγαπημένους μας. Όμως η αγάπη και η ελπίδα θα μας φέρουν κοντά. Jingle bell, jingle bell, jingle bell twist, jingle bells chime.